Δεν γίνεται αυτό το πράγμα, δεν γίνεται. Πάει η εκπομπούλα, φύγε ρε, φύγε. Δεν γίνεται με αυτόν εδώ. Έσφαξε την καημένη. Φύγε ρε σπάνιο είδος, φύγε. Έσφαξε την καημένη την Τότεναμ. Την κατακρεούργησε. Ό,τι έφτιαξε. Ποιος. Δηλαδή με δύο γάιδαροι μαλώνα σε ξένα κυρώνα. Εντάξει, έχω με φούντωσε τώρα. Με φούντωσε. Με φούντωσε ο Ηρακλής Αγγλίας, με φούντωσε. Ηρακλής Αγγλίας, ναι, αλλά πήρε. Εντάξει. Πήρε ρε φίλε Champions League. Πήρε, σαν ομάδα ήταν η καλύτερη ομάδα. Το έσφαξε βέβαια Τότεναμ. Ήταν η καλύτερη ομάδα στην Ευρώπη φέτος η Λίβερπουλ. Ναι. Έσφαξε την Τότεναμ, την κατακρεούργησε. Δηλαδή ένα κομμάτι είναι εδώ, ένα είναι στο Λονδίνο, ένα είναι ξέρω εγώ εκεί στη Μαδρίτη, άλλο κομμάτι είναι στο Βερολίνο. Κάτι κομμάτια ψάχνουν, είναι Νικολούλη. Και το πήρε δίκαια η Λίβερπουλ. Σε αυτό το μάτσο όχι. Σαν ομάδα ήταν καλύτερη και σε όλη τη χρονιά φυσικά το δικαιούταν. Μου λέει τώρα κοτσάνες, μου λέει ο κύριος Ματζιούς, συγγνώμη, αλλά μου λέει. Μου λέει, μου τι? Ό,τι σου είπε, τι, ό,τι. Γιατί σε άγρια πρώτη φορά σε είδα. Τόσο δεν αγριεύσαι ούτε για το Παοκάρι. Όχι, μωρέ. Εντάξει, με αυτό που πα συνέχεια είμαι σε αυτά τα θέματα. Είναι, γιατί μου λέει 6-6 τελευταία φορά που είδε. Λοιπόν, υπόσχομαι εδώ τώρα στο ακροατήριο του Λίμπερου. Ναι. Μία μέρα θα σα βγάλω live βίντεο στο Facebook. Μία μέρα να κάτσει εδώ ο κύριο Ματζιούκη. Να γελάσουμε. Εγώ τα έλεγα από πέρσι να μπει web κάμερα στο στούντιο του Λίμπερου, αλλά κανένα δεν άκουγε. Στο Στελάκι το έλεγε. Ναι, αυτή είναι αν, ακούσε, παιδιά, αν έχουμε κάμερα εδώ. Θα περάσουμε πολύ ωραία. Θα έχει πολύ διπλό γέλιο η εκπομπή. Πιστεύω. Αλλά τώρα δεν γίνεται να τα ακούω τώρα από τον κύριο Ματζιού και αυτά τα πράγματα. Δημοσιογράφος, άνθρωπος. Και αν μου λέει για τα 6, έχει να πάρει κύπελο. Όντως 6. Έχει να πάρει πρωτάθλημα στην Αγγλία. Λύκειο πήγαινε ο άνθρωπος. Λύκειο πήγαινε και 45. Πόσο είναι, 50, πόσο είναι. Όχι. 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 Πιο μικρό. Πιο μικρό. Μεγάλο δείχνει. Μεγάλο δείχνει. Μεγάλο δείχνει. Μεγάλο δείχνει. Δεν πειράζει. Με έκανε. Με άστο να χαρεί, γιατί η κανονική, του, χαρεί, η κανονική του ομάδα στην Ελλάδα είναι. Ρε φίλε, συγγνώμη, εγώ δεν το λέω ότι. Τουλάχιστον εσύ ακού. Λέω ότι η Λίβερπουλ στην Ευρώπη φέτος είναι η καλύτερη ομάδα. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Ας το σφυρίξουν αυτόν με τον Ηρακλή, ας πάει ο Ηρακλής τελικό να ανέβει αλφα εθνική και να του σφυρίξουν τέτοιο πέναλτι και να έρθει εδώ να μου πει ότι ήταν πέναλτι. Εσύ τι έλεγες απ' έξω, γιατί θέλουν να περάσουν. Εσύ πες το λίγο αυτό. Αυτό που έλεγα είναι σημαντικό. Είναι ότι υπάρχουν αποφάσεις από την FIFA ναι. Για την αλλαγή του κανονισμού. Ναι, το έχω ακούσει και εγώ. Το χέρι και το πέναλτι. Το οποίο ισχυρίζονται μερικοί ότι ισχύει από τον Ιούνιο, από 1η Ιούνιο. Δεν ισχύει από 1η Ιούνιο, παιδιά. Άμα μπείτε μέσα δεν στην επίσημη σελίδα τη FIFA, λέει ότι. Για τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις της UEFA ναι. Ισχύει από 25 Ιουνίου και μετά. Άσο εδώ πέρα, άκουσε με λίγο. Να πούμε τώρα κάτι σοβαρά, εντάξει, καλή πλάκα. Ναι. Εδώ όλη τη χρονιά σχολιάζαμε φάσεις και του Άρη και του ΠΑΟΚ έτσι για χέρια είναι δεν είναι. Εγώ θυμάσαι τι σου έχω πει. Θεωρώ ότι όλα τα χέρια μέσα στην περιοχή είναι πέναλτι. Όλα, για μένα. Γιατί αν πάμε τώρα στο... έχει ξέρω εγώ σκοπό να τη βρει. Όχι το χέρι εδώ, όχι το χέρι εκεί. Όχι. Όλα, για μένα όλα τα χέρια είναι πέναλτι. Αλλά εδώ έχουμε μια περίπτωση. Εκτός αυτό που λες ότι αλλάζει μετά ο κανονισμός, έχουμε μια περίπτωση που δεν πάει μπάλα στο χέρι, πάει πλευρά, πάει μασχάλι. Ξέρεις τι με τρελαίνει σοβαρά, γιατί έχω και φίλους οπαδούς της Λίβερπουλ, κολλητούς. Ξέρεις τι μου τη δίνει, ρετάς τώρα σοβαρά. Δηλαδή, όταν για τη Λίβερπουλ, για τη Μάντσεστερ, τώρα κλάιμαν η Μάντσεστερ και κλάιμαν και η Λίβερπουλ και κλάιμαν και ο Άρης και ο Πάοκ, δηλαδή. Όταν δεν μπορούμε να παραδεχτούμε, δηλαδή, όχι μου λέει στο χέρι χτύπησε. Ρε φίλε, δηλαδή προς Θεού. Προς Θεού, ρε, δηλαδή για ένα πράγμα οφθαλμοφανές, όχι λέει στο χέρι. Ρε εσύ δεν χτύπησε, το λέω στα πλευρά, δεν χτύπησε τη μασκάλη. Όχι μου λέει στο χέρι. Τι να πούμε τώρα, ρε φίλε. Όχι, ρε φίλε, δηλαδή προς Θεού. Τόσο τύφλα, ρε γαμώτο. Άλλο θέλω να πω. Δηλαδή εδώ έχει γίνει ένα ολόκληρο αγώνα μία χρονιά και πότε θα ξαναπάει τότε να μην φουκαριάρα τελικό Champions League. Έτσι. Και δίνει αυτό το πέναλτι, δεν το δίνει. Άκου το άλλο τώρα. Έχουμε, δηλαδή αφισβητούμενη φάση και δεν πα καν να τη δει στο VAR. Δεν πα στο VAR. Έτσι, είναι. Ένα αυτό, σωστό αυτό. Δηλαδή. Άμα πήγαινε στο VAR ο διαιτητής θα τελείωνε. Δεν θα υπήρχε αυτό το θέμα τώρα. Τέλειο, δεν το δίνει αυτό το πέναλτι από μόνο χωρί να πα. Και τι μου λέει, αυτό και από μέσα να σε είπανε, όχι ξέρω εγώ δεν είναι. Ζήτα το εσύ. Τάσο. Τάσο. Τι είναι. Γι' αυτό δεν είναι. Μα γι' αυτό δεν μπαίνει το VAR. Συγγνώμη, το VAR για αυτό, για αυτές τις περιπτώσεις δεν μπαίνει. Έτσι. Άμα δεν το χρειάζεσαι το VAR για αυτές τις περιπτώσεις, τι είπα, γιατί το χρειάζεσαι. Ξύλωσέ το. Έτσι. Όπως δεν θα. Δεν θα μετρούσε και τον γκολ της ΑΕΚ. Θα μετρούσε κανονικά και τον γκολ του ΠΑΟΚ με την ΑΕΚ και δεν θα μας κρέμανε το πρωτάθλημα. Ναι, εντάξει, δεν θα μετρούσε τον γκολ του ΠΑΟΚ. Λοιπόν, άκου τι μου λέει. Άκου τι μου λέει. Και προφανώς δεν είναι δικά του οι πούλιδες εκεί τα συζητάνε και τα αναμεταδίδουν ο καθένας. Τι μου λέει. Άκου λογική, το άκουγες και εσύ έξω. Δεν έληξε, μου λέει, ένα 0, 2-0 έληξε, το ξέχασε το άλλο. Φοβερή λογική. 2-0, τώρα φοβερή. Κάτι, βάζει, ναι, δηλαδή βάζει και 90 λεπτά, ναι.
Βάζει είχε 90 λεπτά να το καλύψει. Και αφήνει την Tottenham να κυνηγάει το σκορ. Ναι. Στο πρώτο λεπτό. Είναι πολύ άλλο μάτς. Μην τρελαθούμε κιόλας. Είναι πάρα πολύ άλλο μάτς το 0-0. Και με διαφορετικούς στόχους, διαφορετικό τρόπο παιχνιδιού όπως θα παίξει η Tottenham. Ναι. Σε ένα τελικό, επαναλαμβάνω, Champions League που δεν δίνεις τέτοιο πέναλτι. Τέτοιο πέναλτι δεν το δίνεις. Είναι απαράδεκτος ο διαιτητής και όλοι μέσα στο VAR. Δεν το δίνει, είναι αδικία δηλαδή για την Tottenham. Εντάξει. Τίποτα, τι σφαγίζω. Και την υποχρεώνει την Tottenham για πόσα λεπτά μέχρι το 80 κάτι που έφαγε το δεύτερο γκολ να κυνηγάει το σκορ. Γιατί να κυνηγάει το σκορ, φίλε. Ας το κυνηγούσε η Liverpool που είναι και καλύτερη ομάδα. Ας σου δώσει αντίθετα και σου κυνηγάει. Ας έβαζε γκολ, είχε λέει. Ναι, έτσι μου είπα. Φοβερή. Ας έβαζε η Liverpool γκολ. Ναι, αυτό το είπα. Ας έβαζε, λέω, η Tottenham ένα δίκιο γκολ. Δεν είμαι ούτε Tottenham ούτε Liverpool, ούτε με πολύ ενδιαφέρει ειλικρινά σου μιλάω το Champions League. Αλλά δεν μπορώ να μην καταθέσω τη γνώμη μου. Άστο το παιχνίδι να τσουλήσει. Είναι τελικό Champions League. Είναι αμαρτία για όλη αυτή τη μεγάλη προσπάθεια που έκανε η Tottenham. Η οποία ήταν η έκπληξη. Και πού θα ξαναφτάσει τότε. Δηλαδή, πού θα ξαναφτάσει, είχαμε ξαναφτάσει. Άμα σου λέγανε στην αρχή. Όχι βέβαια. Ούτε τη Liverpool εγώ περίμενα. Ότι θα είναι η Tottenham στο τελικό, θα έλεγε άντε φιλαράκι, τράβα πάρ το 27, κάνε καμιά ψυχή. Ούτε και τη Liverpool. Τη Liverpool περίμενα πρωταθλήτρια. Καμιά Μπαρσελόνα, καμιά City, καμιά Παρίσι. Καμιά Φιλή και μέσα από αυτό. Αλλά ξέρει τι μου τη δίνει και επαναλαμβάνω και να κλείσουμε αυτό. Γιατί κάναμε. Η Ρεάλ το πήρε τάσο τρεις συνεχόμενες. Ειδικό βάρος παντέλος. Τρεις συνεχόμενες φορές το πήρε. Ναι. Δεν γινόταν. Άλογο και επαναλαμβάνω θέλω να επικεντρωθώ λίγο σε αυτό. Πάρει Ρεάλ. Η Ρεάλ εντάξει θα κάνει χρόνια να πάρει τίτλο. Άστο. Έχει Ζιζού φίλε. Έχει Ζιζού, ναι εντάξει την είδαμε το Ζιζού και το Ζιζού. Οι παίκτες είναι. Πρώτα είναι οι παίκτες και μετά ο προπονητής. Για μένα. Λοιπόν. Άμα είναι ο Ζιζού να έρθει στον Άρη να πάρει πρωτάθλημα ο Άρης. Άνετα, ο Ζιζού. Άνετα, σβηστάφι. Σίγουρα. Σίγουρα θα πάρει. Ναι, ναι. Λοιπόν, ξέρεις και να το κλείσουμε ναι, εδώ με αυτό. Ναι. Αυτό σου λέω. Δηλαδή, όταν για Λίβερπουλ και για Μάντσεστερ δεν μπορούμε ένα αυτονόητο, αυτό που το βλέπουμε όλοι, να το πούμε, να το παραδεχτούμε. Δηλαδή, και άμα. Να σου πω κάτι. Ας έλεγω, άμα ήμουν Λίβερπουλ, θα έλεγα ναι, ρε, εσύ δεν είναι πέναλτι. Αλλά εντάξει, το δικαιούμασταν. Καλύτερη ομάδα είμαστε. Όχι. Δύο έβαλα κι άλλο γκολ, λέει. Τι λες, ρε. Φοβερή λογική. Τα δικά μας και τα δικά τους πάλι δικά μας. Φοβερή λογική. Τέλος πάντων. Λοιπόν, τέλος πάντων. Καταρχήν να πούμε καλή εβδομάδα. Δεν το βλέπω. Σε όλους τους φίλους ακροατές της εκπομπής Ράδιο Βαρμίτα. Τάσος Τρέγιας, Ζάχος Ντρούλιν και Στέλιος Παπαντονίου. Τριπλέτα σήμερα. Τριπλέτα. Στην εκπομπή. Βασίλης Καβαδίας στη ρύθμιση του ήχου και τις μουσικές επιλογές. Να πούμε ότι. Το καταλαβαίνω από την σημερινή έναρξη της εκπομπής, την ώρα εννοώ ότι από εδώ και πλέον 8-10. 8-10 έχουμε. Εντάξει, δεν υπάρχει 10-12. Τουλάχιστον μέχρι νεοτέρας διαταγής. 8-10 θα είμαστε, γιατί Δευτέρα Παρασκευή κάναμε 10-12. Τώρα είμαστε όλη την εβδομάδα 8-10. 8-10 μέχρι την έναρξη του νέου προγράμματος. Ναι, που εδώ να τα λέμε έτσι, για να μην λέμε και πράγματα, δεν ξέρουμε αν θα είμαστε και του χρόνου εδώ πέρα. Έτσι, δεν, να το μην... ξέρουμε, ρε, φίλε. Δεν το ξέρουμε. Αλλά αν θα είμαστε, να ξέρετε ότι. Ναι, εντάξει, αυτό είναι άλλο. Ναι, άστο. Ναι. Αυτό είναι το 8-10, ναι. Γιατί από εκεί ξεκίνησε η κουβέντα. Είναι μέχρι τέλος σεζόν. Να τα ακούνε και οι υπεύθυνοι. Τι να ακούνε οι υπεύθυνοι. Λογικά Παρασκευή δεν θα μας ακούτε του χρόνου. Ναι, εντάξει, αυτό, εντάξει, αυτό μπορεί να μην. Υποχρεώσεις από τώρα το λέμε. Να ξέρετε. Εντάξει, αυτό άστο. Δεν ενδιαφέρει τον κόσμο. Αυτό είναι κάτι το οποίο μπορούμε να το βρούμε ή να μην το βρούμε με τη διεύθυνση. Καλά, προκαταβολή ζάχο μου. Καλά, προκαταβολή είναι και ρέστα. Ή θα βρούμε έναν άλλο τρόπο. Καλά, θα συζητήσουμε εδώ τώρα με του διοικούντε. Με τους διοικούντες ή τους οι τρεις διευθυντές πρώτα νομίζω. Οι διευθυντές. Ο διευθυντής προγράμματος είναι ο κ. Τσαλτίδης νομίζω ή όχι. Ποιος? Κ. Τσαλτίδης. Με αυτό θα συζητήσεις. Ούτε ξέρω, ούτε με ενδιαφέρει. Αυτό θα συζητήσεις. Καλά, ξέρω όπως και να κάτσει μαζί μου να συζητήσει. Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα γιατί υπάρχει μεγάλη συγκαταβατικότητα. Αυτό είναι γνωστό εδώ τόσα χρόνια. Έτσι. Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Μην πάει να χτυπήσει την πόρτα και γράφει απ' έξω Βαθύλακος. Βαθύλακος, δεν έχω κανένα πρόβλημα εγώ με τον Βαθύλακο σε αυτά τα θέματα, να ξέρεις. Σε άλλα θέματα έχω πρόβλημα. Εντάξει, εντάξει. Λοιπόν. Στην προπαγάνδα που πουλάει ένα. Ναι, εντάξει. Μια χαρά τα λέει. Πάω. Μια χαρά τα λέει για σένα. Για μένα. Όντως, για σένα όχι. Λοιπόν, πάμε σε τέτοια. Έχουμε να πούμε αρκετά. Να μαλώσουμε. Έχουμε. Τι? Να στείλουμε καταρχήν χρόνια πολλά στον Νίκο τον Μπουγάτσα. Όντως. Για τα γενέθλιά του. Κλείνει τα 56 σήμερα. Όχι ρε, χρόνια φίλε, πολλά, όχι ρε φίλε. Όχι ρε φίλε. Γεμάτα υγεία και προσωπικές επιτυχίες, οπαδικές αποτυχίες. Έτσι. Ωραία. Καλύτερη ευχή του δώσεις, μακάρι. Καλύτερη ευχή όσον αφορά ενώ την υγεία. Τα άλλα... Υγεία ρε φίλε πάνω απ' όλα. Έτσι. Να ζήσει το παιδί 150 χρόνια να μην δει τίτλο ποτέ από την ομάδα του. Έτσι. Έτσι όπως λες, συμφωνώ στο μισό. Λοιπόν, έτσι. Και μια που λέμε για υγεία και τέτοια, δεν γινόταν να μην αναφερθούμε έτσι πριν πάμε στα διαδικαστικά. Το πούμε και δεν αυτό. Γίνεται να μην. Γιατί μου στέλνει και ο Δημήτρης. Πολλά συλληπιτήρια. Ναι, για τον Γιώργο τον Ξενίδη που μας έλεγε εδώ και ο Γιώργος ο Ματζιούρκης. Εμείς δεν ξέραμε αυτές τις λεπτομέρειες. Ότι κοιμήθηκε
Το πρωί σηκώθηκε κανονικά, έγραφε Facebook, έκανε έρανε. Όχι. Το βράδυ, 11 η ώρα, λέει, έκανε ανάρτηση στο Νόμιζα Facebook. Το πρωί έλεγε σήμερα. 11 το βράδυ πρωί. Έκανε ανάρτηση, λέει, 11 η ώρα στο Facebook. Ναι. Έπεσε μία ώρα, κοιμήθηκε μαζί με το. Α, έτσι, βράδυ του. Αυτά. Εγώ το... με, ναι. με το παιδί. Α, ναι, ναι. Καλά, και 3 η ώρα, λέει, έφυγε. Τώρα τέλος πάντων. Και οι ανακοπές, ρε φίλε, πώς γίνονται όλο βράδυ. Δηλαδή, όλο τέτοια ώρα. Πώς φίλε, άστο. Δεν είναι όλο τέτοια ώρα. Τι να πούμε. Όλη την ημέρα μπορεί να σου τύχει. Καλά, όλη την ημέρα. Αν χτύπα ξύλο, μπορεί να κάνει ένα. Ούτε άχθη προλαβεί να κάνει. Τέλος. Αντίο. Δεν καταλαβαίνει τίποτα. Και ο αθλητής του Άρη, ο Άγγελος, ανακοπή έπαθε. Και ήταν 16 χρονών παιδάκι, έτσι. Και από ό,τι θυμάμαι, το θυμάμαι πολύ καλά, ήταν και πρώτος στα εργομετρικά. Είναι τίποτα. Εκπληκτικό αυτό είναι το πράγμα. Είναι να μην σου τύχει. Φίλε, συλληπιτήρια, θερμά συλληπιτήρια. Εντάξει. Γιατί είναι όχι μόνο είναι, επειδή είναι νέο το παλικάρι. Επειδή 45 ήταν, χρόνων, να πούμε. Έτσι. Ήταν αξιόλογος. Αξιόλογος οικογένεια, παιδάκι. Σαν άνθρωπος ήταν φοβερός τύπος, φοβερός άνθρωπος, εξαιρετικός οικογενειάρχης. Θερμά συλληπιτήρια σε όλη την δεν οικογένεια ξέρω και τους οικείους. Δεν ξέρω αν τον γνώριζες εσύ, δεν ξέρω και ασβεστοφόρητε και όχι. Όχι. Γιατί έτσι είπες, έδειξε σαν τον, τον ήξερε και προσωπικά έστω. Γιατί πού το έδειξε αυτό. Ότι με αυτά που είπες προηγουμένως. Ξέρω εγώ έτσι λίγο σαν. Ο Μαζιούκης μας τα είπε. Α, εντάξει. Ναι. Λοιπόν, λέω ότι. Ήταν αναμένο από το United Liverpool και δεν ήταν τέτοιο. Ναι, ναι, εγώ το θυμάμαι τον Ξενίδη, ήταν τουλάχιστον το παιχνίδι του έτσι, σαν παίκτη του Ηρακλή. Και τη ΣΑΕΚ. Τσάκ δεν το θυμόμουν, τον είδα με φανέλα Τσάκ και το θυμήθηκαν από την αλήθεια και από την ανακοίνωση Τσάκ. Ήταν δηλαδή στο παιχνίδι ήταν ο Τσαμπουκάς, ρε παιδί μου. Ήταν δηλαδή στο σκληρό παιχνίδι και στο τέτοιο. Ήτανε... Καλό παλικάρι, παιδαράς, εντάξει, όμορφο, άλλο γήπεδο, όμορφο άλλο. Παιδί, όμορφο παλικάρι, πολύ όμορφο παλικάρι. Ναι. Τι να πούμε. Άντρακλας. Τι να πούμε, τα. Τι να πεις. Δεν μπορείς τα συλληπιτήρια στην οικογένεια. Τίποτα δεν μπορείς να πεις. Και αυτό που λέμε συνέχεια, εμείς ένα λεπτό μπορεί να στεναχωρηθούμε, 2-3 λεπτά. Η οικία του και η οικογένειά και του. Του και, αλλά αλίμονο σε αυτό που φεύγει, άστο. Ναι. Όχι, αλίμονο σε αυτού που μένουν. Φίλε, όχι, φίλε, αλίμονο σε αυτό που φεύγει, λέω εγώ. Εγώ λέω σε αυτού που μένουν. 45 χρονών είχε να ζήσει πολλά πράγματα μέχρι το 80-85, ξέρω εγώ. Είχε άλλα 40 χρόνια ο άνθρωπο. Είχε να ζήσει, να δει τα παιδάκια του, να δει τα εγγονάκια ναι, του, να δει, σίγουρα, να δει την οικογένειά του. Αλίμονο σε αυτό που φεύγει. Γιατί αυτοί που μένουν 2-3-5 χρόνια τα ξεπερνά όλα μετά, να ξέρει. Δεν είναι, δεν είναι. Εντάξει. Τέλος πάντων. Τέλος τι πάντων. Να πούμε. Ας το αφήσουμε. Πιάστηκε η ψυχή μας από τότε που το μάθαμε. Λοιπόν, ναι, το πρωί-πρωί έγινε γνωστό, έτσι. Ξημερώματα. Ωραία, πάμε στα διαδικαστικά. Πάμε να πούμε για τους. Να πούμε έτσι δυνατά μετά το έτσι. Δεύτερο μισάωρο. Έχουμε πολλά θέματα. Έχουμε το ντέρμπι μόνο στον πρώτο γύρο που ήταν Ζέρβα ναι. με τα Χιάου. Έχουμε να πούμε, βέβαια. Το οποίο εξελίχθηκε εις περίπατον. Θα τα περίπατον. Πούμε, περίπατον. Και αποδεικνύει κάτι, θα τα πούμε σε λίγο. Τι, ναι. Έχουμε τα νέα για τον ΠΑΟΚ, κάποιες μεταγραφές για τον Άρη. Έκανε μεταγραφή ο ΠΑΟΚ. Τι? Έκανε μεταγραφή. Για το κόλλημα στο Καφκατζόγλιο που έβγαλε μια διαρροή το? Ο ΠΑΟΚ. Για το κόλλημα στο Καφκατζόγλιο. Να μην τα πούμε από τώρα. Πάμε, λοιπόν, προεδιάζουμε. Πάμε, έντος. Γι' αυτό είναι και ο Στέλιος εδώ πέρα δίπλα μας. Πορκίτοψη το πωλείο. Αυθεντικές και παραδοσιακές γεύσεις με ντόπια κρέατικά και χειροποίητες νοστιμιές να σας τρέχουν τα σάλια. Ο καλύτερος γύρος της πόλης, χοιρινός ή κοτόπουλο. Σουβλάκια, κοτόπουλο, πανσέτες, σουτζουκάκια, χειροποίητα, μπέργκερς. Κλαμπς μενού με πολλές επιλογές για ενός 4 άτομα, αλλά και ολόφρες και σαλάτες και συνοδευτικά. Καραολί και Δημητρίου 52, πρώην διοικητηρίου και delivery στο 2310-520-555. Κατεβάζοντας την εφαρμογή μας από το App Store για συσκευές iPhone ή από το Google Play για συσκευές Android και παραγγέλλοντας παίρνετε έκπτωση 10%. Να ευχαριστήσουμε και τη Mazda Αμανατίδης και το εξειδικευμένο συνεργείο της Mazda με πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας και εξειδίκευση στα αυτοκίνητα. Mazda. Με σέρβις, ηλεκτρονικό έλεγχο, φανοποιείο, βαφείο, ανταλλακτικά, ελαστικά, αξεσουάρ και μετρητή συμπίεσης RX. Αν έχεις Mazda, τρεις φορές το Mazda, αυτοκίνητο, ο άνθρωπός σου είναι ο Γιάννης Αμανατίδης και το συνεργείο του. Ένα όνομα εγγύησης στο σέρβις με τις πιο ανταγωνιστικές τιμές και προτεραιότητα τη δική σας ασφάλεια. Mazda Αμανατίδης, το Mazda έχει το μάστορά του. Η διεύθυνση, Παπάφη 205 και τηλέφωνο το 2310-924-931. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 2310-924-931. Εδώ άλλο ένα βράδυ και το πρατήριο Εγώ Καυσίμο και διανομής πετρελαίου θέρμανσης του τεχνική ΔΙΕΣΑΚ. Ένα πρατήριο μισθωτή ποιότητα ελέγχου που σας δίνει ενισχυμένο καύσιμο στην τιμή του απλού καθημερινά. Σας φαίνει πάντα στην ώρα του το πετρέλαιο της παραγγελίας σας. Σας αλλάζει τα λάδια με μεγάλη ποικιλία απολυπαντικά και τεράστια γκάμα από αξεσουάρ αυτοκινήτων. Όλα τα βρίσκεις στο πρατήριο Εγώ Καυσίμο, τεχνική ΔΙΕΣΑΚ. Ανδρέα Παπανδρέου,
2-25 στη Νεάπολη, στο γεφυράκι των Μετεώρων. 2310-611-256 για επικοινωνία με το πρατήριο. Η δική σας εξυπηρέτηση είναι η δική μας ευχαρίστηση. Άλλο ένα βράδυ εδώ και το κομμωτήριο ανανέωση και που κουρεύεσαι μόνο με 5 ευρουλάκια. Καλά ακούσατε. Ανδρικό, γυναικείο και παιδικό κούρεμα μόνο με 5 ευρώ. Σας περιμένουμε να εντυπωσιάσετε σε όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις με υπηρεσίες όπως πιστολάκι, χτενίσματα, βαφές και ό,τι άλλο χρειάζεται. Κομμωτήριο ανανέωση, Ανδρέα Παπανδρέου 225 στη Νεάπολη, γεφυράκι Μετεώρων και αυτοκατάστημα δίπλα στο πρατήριο του Τεχνική Δισάκ. 2310 σημείο τηλέφωνο, παιδιά, για να κουρευτείτε μόνο με 5 ευρώ οικογενειακώς κατ' άτομο. 5 ευρουλάκια. 2310-611-999 για να κλείσετε ραντεβού σας και να ανανεωθείτε οικονομικά από τα χρυσά χεράκια της φίλης μας της Πόπης που σας κάνει κουκλάκια πραγματικά. Πάμε στο πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα. Τελειώσαμε τις υποχρεώσεις και με τους υποστηρικτές. Mm-hmm. Θα επανέλθουμε, θα σας πούμε τα δικά μας θεματάκια. Μετά τις 9 θα ανοίξουμε και τηλεφωνικές γραμμές ή μπορεί και λίγο πιο μπροστά, αν κάποιος φίλος θέλει να παρεύει, εκεί γύρω σε 9 παρατέταρτο, 9 παρατέταρτο, μπορεί να καλέσει στο 2310-27-3 να τα πούμε. Break και ερχόμαστε. Εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε. Μήνυμα του Γιώργου του Ματσιούκη ήρθε. Α, τι άκουγε. Είδαμε. Ναι. Πριν το break. Αμαρτία ήταν, λέει. Άστο λίγο το. Άστο, του άρεσε το. Ο ανέβαστο λίγο. Ο Ντουάρτε, του άρεσε. Αμαρτία ήταν και στο Χέιζερ και στο Σεβίλη, λέει, Λίβερπουλ. Και πέρσι που δεν δόθηκε κόκκινη στο Ράμος με Ρεάλ. Σε τελικό. Αλλά αυτά τα ξεχνάς. Δεν σαν... υπάρχει καμία. Ήταν πέναλτι, λέει, τι να κάνουμε τώρα. Μην μιλάς για διαιτησία, εσύ βρε Γουέμπ, σου λέει. Κοίτα, αυτό είναι πολύ ωραίο των Πουλίδων. Η Μάντσεστερ που είχε από τον δεύτερο 3 έτη φωτός με παιχταράδες, με Καντονά, με Γκίκς, με Μπέκαμ, με δεν θυμάμαι τώρα άλλους, ήθελε τον, πόσο λένε, τον Γουέμπ. Αλλά και να πω ότι ο Γουέμπ ήταν Μάντσεστερ και φορούσε και φανέλα της Μάντσεστερ. Η Μάντσεστερ με έναν διαιτητή μπορούσε και κάλυπτε όλο το δίκτυο των διαιτητών. Με έναν διαιτητή έπαιρνε τα πρωτάθλημα. Δηλαδή, σαν να λέμε Ολυμπιακός, π.χ. ο Πάο Κουάρης, με έναν διαιτητή κανόνιζε όλα τα μάτια. Ο κύριος Ματσιούκης. Α, επανήλθε πάλι. Α, έρθει να κάτσει εδώ τον κύριο Ματσιούκη, δεν το θέλουμε. Δώσε τα 3 ευρωπαϊκά που μου κλέψανε και εγώ το χαρίζω τότε να. Καληνύχτα από ένα πρωταθλητή, λέει Ευρώπη. Ναι, ένα έκλεψε τώρα προχθές και ένα σου δώσανε. Μέσα στο στην Τουρκία εκείνο που είναι λίγο ματιασμένο. Είναι λίγο ματιασμένο. Ναι, του χρόνου που θα παίζει και ο Πάο Ξάμπιος Λίνκ, τι έχει να γίνει, ναι, εδώ πέρα. Μπορεί να φτάσει και στο τέτοιο. 3-0, ένα λεπτό. 3-0 ημίχρονο. Άκουσε. 3-0 ημίχρονο. Μίλαν, παίζει με μια ομάδα. Την κερδίζει 3-0 ημίχρονο. Με το καλύτερο δίδυμο που υπάρξει ποτέ στα μπακ. Έτσι, στου δύο center back. Και λέω εγώ, να έπαιζαν στο δεύτερο ημίχρονο ο Βέλεθ και ο Δελζήση στη Μίλαν. Όχι ο Κώστα Κούρτα και ο ποιος ήταν ο άλλος, δεν θυμάμαι. Ο Μαλντίνι. Ο Μαλντίνι. Ήταν ο Βέλεθ και ο Δελιζήσης. Θα έτρωγε 3 γκολ ο Άρης 45 λεπτά από τη Λίβερπουλ που βγήκε πέμπτη. Πέμπτη βγήκε εκείνη τη χρονιά στην Αγγλία. Δεν υπήρχε περίπτωση λοιπόν. Ναι. Να το κλείσαμε αυτό το θέμα. Το κλείσαμε. Να ψηφίσει ο Ζάχος Ταχιάου και να βγει δήμαρχος. Τι σχέση έχει αυτό. Λοιπόν, από τη στιγμή που έμαθα. Αυτό μην το δείχνει, Ζαζίλ, θα γυρίσει. Από τη στιγμή που έμαθα ότι. Ναι, ψηφίζει πήγα, ο Ζάχος Ταχιάου, λέω. Πήγα να ψηφίσω. Εντάξει, να απαντήσω αυτό. Πήγα να ψηφίσω δημοτικές μετά από τουλάχιστον 2-3 αναμετρήσεις. Δεν είχα ψηφίσει. Λοιπόν, έχω και ηχητικό εδώ που λες: εγώ θα ψηφίσω. Τώρα με έκανε να ψηφίσω Ταχιάου. Ναι, επιβεβαιώνεις αυτό που λέω. Εγώ, ότι δεν πήγαινα στις προηγούμενες. Έτρεβα παιδιά τα χέρια μου. Τα άτρεβες πολύ. Μόλις είπε ο Γκρούλινγκ ότι θα ψηφίσει τα χέρια μου. Σίγουρη νίκη του Ζέρβα. Σίγουρη νίκη του Ζέρβα. Λοιπόν, καλά. Είναι δυνατόν ούτε στις εκλογές δεν μπορείτε να κερδίσετε. Ούτε στις εκλογές. Φαβορή έδινε τον Ταχιάου. Τελείωσε το προστάσιο σου να ξεκινήσει το δικό μου προστάσιο. 1-30. Όχι, όχι. Στην αρχή ήταν. 1-30. Εγώ δεν τα θυμάμαι καλά. Ένα λεπτό. 1-30 έδινε. Επειδή υπάρχει, δεν θυμάμαι ποιος φίλος να με βοηθήσει. Έχει όλα τα συνολικά. Όλα τα συνολικά πριν ξεκινήσει. Στον πρώτο γύρο πόσο έδινε τον Ταχιάου. 1,90 και 2 τον Ορφανό. Αυτή η 2 ήταν. Τα δεις. Το Ζέρβα τον έχει. Σε παρακαλώ, άρχισε φίλε μου. 1-1. Σου λέω. Εσύ το έλεγε εδώ πέρα ότι. Το έκανε ντέρμπι, έλεγα. Ναι, το έκανε ντέρμπι. Γιατί το έκανε ντέρμπι. 1,90 ήταν ο Ταχιάος και 2 ήταν ο Ορφανός και ο Δε Ζέρβα ήταν. Κάνεις. Φίλε μου, σε παρακαλώ, εσύ που το έκανε. Α, το πω εγώ, άσου φίλου σου τώρα. Σε πω εγώ, δεν με πιστεύει. Στοιχηματική εταιρεία φωτογραφία είναι. Με πιστεύει, εγώ το παρακολουθούσα. Αφού ήθελα να παίξω. Μετά τη χαζομάρα που έκανε
Και επέλεξε να πολεμήσει Ιβάν Σαββίδη και ΠΑΟΚ και όλο τον κόσμο του ΠΑΟΚ. Τι λες, ρε φίλε, το έκανε μόνο στο ντέρμπι ο Αυτόχυρ. Είναι Αυτόχυρ για μένα. Ένα-ένα. Κατάλαβε, τον έδινε 2-10, εγώ σου το πω. Και 2-30 είναι τον ορφανό. Όχι, 1-90 τον έδινε. Λοιπόν, καταρχήν να πω κάτι άλλο πριν αρχίσουμε. Ό,τι θες να πει. Εγώ αυτό που θα πω και θα συνοψίσω είναι. Μόνο αυτά θες να πει. Αν ήξερε να ασκήσει σωστή πολιτική. Θα το βρω. Γιατί στη χρονιά που ο Ιβάν Σαββίδης, η ομάδα του Ιβάν Σαββίδη, κατακτάει τον ντάμπλ, κατακτάει πρωτάθλημα, κατακτάει κύπελο, αέτητος, είναι δημοφιλέστατος, όχι μόνο σε όλη την Ελλάδα. Ναι. Πολεμάς τον Ιβάν Σαββίδη κατά αυτόν τον τρόπο, ασκείς άσχημη κριτική στον Ιβάν Σαββίδη, ότι δεν θέλει να γίνει ο Ρότον Είδα, ο να θέλει να καταντήσει η πόλη σε ένα αφεντικό και σε έναν Ρώσο ολιγάρχη, πώς τον είχες πει και τα λοιπά και τον ονόμασες, και εσύ και ξέρω κάποια μέλη από την οικογένειά σου. Σε πειράζουν οι σημαίες που ανέβηκαν. Σε πειράζει το ένα, σε πειράζει το άλλο, το παράλληλο. Εντάξει, φίλε, τα αποτελέσματα είναι ικτρά για σένα. Μόνο σου αυτοκτόνησε. Ένα-ένα. Εγώ λέω τον κύριο Ταχιάο, τον κύριο Νικόλαο Ταχιάο, ότι μόνο σου αυτοκτόνησε αυτό που. Ωραία. Μέχρι έχω εδώ πέρα, μου έστειλε ένα φίλο από Ολλανδία. Mm-hmm. Εδώ μπροστά μου, το έχω, το βλέπει και ο Στέλιος. Αποτελέσματα. Ναι. Ουσίας Ξένης, Χαριλάου, Δήμου Θεσσαλονίκης. 138 ψήφους πήρε ο κύριος Ζέρβας και 91 ο κύριος Ταχιάος. Τελείωσε να απαντήσουμε όμως. Λοιπόν, μην κάνεις μονόλογο. Να ολοκλήρωσε. Αποδεικνύεται περίτρανα. Κράτα το αυτό, μην το κάνεις. Αποδεικνύεται περίτρανα ότι αυτό που έλεγε ο Τάσος Τρέγιας ισχύει, ότι το 70% της πόλης είναι ΠΑΟ. Λοιπόν, ένα. Ισχύει. Ωραία. Όχι, δεν ισχύει τίποτα. Αποδείχτηκε στο δεύτερο γύρο περπατώντας. Που τα κριτήρια δεν ήταν και τόσο κομματικά, να ξέρετε. Το δεύτερο γύρο πήγε ΠΑΟΚ ΑΕΚ καθαρά. Ωραία. Τελείωσε. Όλη την εβδομάδα πήγαινε. Όχι, όχι. Ένα-ένα. Τελειώσατε. Ωραία. Τελειώσατε. Δεν τελειώσαμε πολλά να πούμε, αλλά πάρτε. Ωραία, λόγο. Να πάρω. Ευχαριστώ πολύ. Καταρχήν είδες, επειδή εγώ ποτέ δεν λέω ψέματα, ναι, το βρήκα. Ναι. Νίκος Ταχιάος 1,90. Το λέει. Γιώργος Ορφανός 3,45. Ναι, πότε είναι αυτό, η ημερομηνία. Αυτό είναι πριν. Ημερομηνία, πότε πριν. Πότε είναι, πότε είναι στον πρώτο γύρο. Στον πρώτο ή στο δεύτερο, αυτό ρωτάω. Πριν τον πρώτο είναι γύρο. Είναι όταν ανακοινώθηκαν οι υποψήφοι, είναι μετά, είναι στη πριν, μέση. Πριν την πρώτη. Πότε, ρε, φίλε, πριν την πρώτη. Έχουμε. Αφού λέει όλοι είναι, ρε, Κατερίνα Νοτοπούλου, Σπύρος Βούγιας. Ρε γλυκέ μου άνθρωποι, πότε λέω. Ρε φίλε, είναι δυνατόν να είναι μετά και να έχει την Νοτοπούλου και το. Ρε καταλαβαίνεις, σου λέω. Παίζει ρόλο αν θα βγαίνουν αυτά τα αποτελέσματα όταν ανακοινωθούν οι εκλογές, όταν είναι 10 μέρες με τις εκλογές. Λογικά είναι την τελευταία εβδομάδα. Πότε είναι το post, για να δούμε πότε είναι το post. Το post είναι χθεσινό. Αυτά είναι τη βδομάδα των εκλογών. Είναι τη βδομάδα. Πριν τις εκλογές. Και λέει. Ήδη έχει κάνει τη βλακεία και πολεμάει τον ΠΑΟ. Ωραία, εντάξει, άσο, αυτό θα όταν πάμε. Όταν ξεκίνησε, σου λέω, ήταν 1,30. Θα πάμε και σε αυτό. 1,90 Ταχιάος. Ναι. Κώστας Ορφανός 3,45. Μπράβο. Κατερίνα Νοτοπούλου 4,25. 50 έδινε το ζέρμα. Σπύρος Βούγιας 35. Ναι. Ψωμιάδη 40. Σκέψτε τον Ψωμιάδη, είχαμε πιο πιθανό να το πάρει παρά το ζέρμα. Λοιπόν. 1-1. Ναι. Απαντάω σε αυτό που λες. Ρε Τάσο, αυτό που μας λες 138 και 98 είναι μία κάλπη στο χαρτί. Μία κάλπη είναι. Μία. Λέει 529. Χαριλάω. Μία κάλπη Χαριλάω. Είναι. Δηλαδή στην Τούμπα δεν υπάρχει μία κάλπη να είναι. Δείξτε μας. Καλά, φίλε, δεν το βλέπα. Δείξτε μας μία κάλπη. Μία μου φτάνει εμένα. Δηλαδή ένα. Από μία κάλπη να ξέρεις. Γιατί πόσες έχει δηλαδή η Ουσία Ξένη. Η Ουσία Ξένη πόσες κάλπες έχει. Δύο έχει. Η Ουσία Ξένη. Ας την Ουσία Ξένη. Χαριλάω. Αυτό μας. Ρε Τάσο. Αυτό ήθελες να μας αποδείξω ότι στην Τούμπα είναι περισσότεροι παοξίδες από ό,τι άλλοι. Ότι μέσα στην πόλη ο, 70% πήρε. Λοιπόν, 1-1. Ο ΠΑΟΚ 1-1. 70% δεν πήρε. Αυτό δεν που πήρε. Έλεγε λοιπόν, ο Τάσος Τρέγιας. Άμα έπαιρνε 70 και αξίζει. Είναι η αλήθεια. Άμα είναι συγγνώμη, 70. Έχεις δίκιο, δεν είναι 70, είναι 67,7. 1-1. Λοιπόν, να απαντήσω. 2-2 και 5-5. 1-1, αν με αφήσει όμως λίγα δευτερόλεπτα. Λοιπόν, ούτε εσύ έχεις εντρυφήσει στα πολιτικά, ούτε εγώ. Τουλάχιστον τόσα χρόνια που σε ξέρω. Δεν χρειάζεται να είσαι στα πολιτικά. Ένα λεπτό. Χρειάζεται. Γιατί και έμαθα και κάποια πράγματα που δεν τα ήξερα και κακώς που δεν ρωτάω. Γιατί όταν κάτι δεν ξέρεις, πρέπει να ρωτάς. Κακώς που μπήκα σε αυτό το τέτοιο χωρίς να ξέρω. Έχω κάποιους φίλους και συγγενείς οι οποίοι είναι μέσα στη Νέα Δημοκρατία. Τα μάθα μετά βέβαια. Τέλος πάντων, αυτό δεν παίζει, παίζει ρόλο, αλλά όχι τόσο μεγάλο. Η μόνη περίπτωση που θα κέρδιζε ο κύριος Ταχιάος, έτσι δείχνει το πράγμα μετά από αυτά που μάθα, είναι να είχε αντίπαλο στο δεύτερο γύρο την κυρία Νοτοπούλου. Μόνο με αυτή την προϋπόθεση κέρδιζε ο κύριος Ταχιάος. Διότι από ό,τι έμαθα, και αν μας βγει εγώ, ας μην είναι αριανός,
και ο Παοξής να είναι και φανατικός, δεν με πειράζει, ο οποίος είναι μέσα σε αυτά που λένε τοπικές, πώς τα λένε, της Νέας Δημοκρατίας, να μας πει πόσες συμπάθειες και πόσες αντιπάθειες έχει ο κύριος Σταχαίος μέσα στο ίδιο το κόμμα. Καταρχήν έτρωγε μία εβδομάδα bullying από όλα τα μέσα, βγαίνανε, εγώ είδα φωτογραφία τον κύριο Ζαγοράκη. Συγγνώμη, στη Νέα Δημοκρατία βουλευτής δεν είναι ο κύριος Ζαγοράκη. Ναι, ναι, ναι. Με τον κύριο Ζέρβα φωτογραφία και δεν του τρέφει το αυτά και κάθεσε από τη Νέα Δημοκρατία. Γιατί? Καλά, πλάκα κάνεις, ρε φίλε. Φίλε. Δηλαδή, αυτός που είναι η Νέα Δημοκρατία δεν μπορεί να έχει φίλο, ας πούμε, από άλλο κόμμα. Όχι, φίλε. Δηλαδή, εμείς είμαστε πάω κάτω, δεν πρέπει να μιλάμε. Όχι, δεν είπα αυτό. Δεν είπα μπορεί να βγω φωτογραφία. Όχι, όχι. Θα βγεις φωτογραφία μετά την εκλογή. Όχι, φίλε. Είναι εκλογές και πας με τον αντάρτη και όχι με αυτόν που. Τι ήταν ο κύριος Ζέρβα? Ανεξάρτητος. Τι ήταν ο κύριος? Ανεξάρτητος. Ανεξάρτητος μεμονωμένος. Ναι. Αντάρτης ήταν ο ακόμη άλλος. Χειρότερο. Ανεξάρτητος. Ακόμη χειρότερο. Ανεξάρτητος. Ούτε καν αντάρτης να πω ότι ήταν από το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας που δεν ήταν καν έτσι κι αλλιώς. Γιατί είναι πασόκος ο άνθρωπος. Στη Θεσσαλονίκη. Λοιπόν. Ναι, στη Θεσσαλονίκη. Τελείωσε ένα ολόκληρο. Ναι, στο καλύτερο πρόγραμμα που είχε ένα νέο άνθρωπο. Πες μας ένα από αυτό το πρόγραμμα. Ένα νέο άνθρωπο. Ο οποίο, αν διαβάζει το πρόγραμμά του, θα δει ότι έχει μελετήσει. Πάρα πολύ σωστά για την καθαριότητα. Θα το δούμε. Εγώ θα τον κρίνουμε. Δεν έχουμε. Για θα τα άτομα με ειδικές ανάγκες. Θα τον κρίνουμε. Για το κυκλοφοριακό. Εγώ δεν είπα τίποτα. Θα τον κρίνουμε. Για το πάρκινγκ. Για τον καθαρισμό του θερμαϊκού. Θα τον κρίνουμε. Είναι στα προγράμματα. Θα τα κρίνουμε. Πάρε και δες. Προγράμματα και ο Τσίπρας είχε. Ξέρεις τι ώρα προγράμματα είχε. Βγήκε και είπε προεκλογικά ότι εγώ θα κόψω, από τους ανέργους. Το δωρεάν αυτά εισιτήριο δεν ξέρω αν στο λεωφορείο. Εγώ δεν ξέρω αν τα έπε. Δεν νομίζω να τα έπε. Αυτά δεν με διάξω. Δεν τον πήραξε καμία σημαία. Άκουσε με. Ο άνθρωπος ήδη πήγαινε, έλεγε το πρόγραμμα. Ωραία, άκουσε. Δεν ήταν λαϊκιστής και δεν προσπάθησε να το κάνει ποτέ έτσι όπως πήγε να το κάνει. Εγώ η άλλη ούτε πλευρά. Εδώ είμαι τον Ταχιάο να υπερασπιστώ ούτε τίποτα. Ναι. Και αν τα κάνει καλά. Ψήφισες όμως. Τον ψήφισα, βέβαια. Ένα. Το δημόσια το είπε. Έλα, φίλε. Να, εντάξει, ρε, φίλε. Εντάξει. Τον ψήφισα, το είπα. Μα το είπα τρεις φορές το είπα. Αφού το ψήφισα, μα σου είπα τον ψήφισα. Αφού το ψήφισα. Ωραία, εντάξει. Ωραία. Εσύ τις προηγούμενες φορές ψήφισε. Α, δεν ψηφίζει και Δήμο Θεσσαλονίκη. Δεν ψηφίζει Δήμο Θεσσαλονίκη. Τι ψήφισε, πού ψηφίζει εσύ, τρέγια. Εγώ Νεάπολη ψήφισα. Στη Νεάπολη ψηφίζει. Ποιο είναι και ο κ. Χατζησάφα, ήταν αυτή. Ο Δανιλίδη βγήκε. Παοξάκι είναι. Παοξάκι. Απαοξάκι είναι. Καλά, εκεί πέρα. Είναι μαζί με το 70% πήρε. Ωραία. Ωραία. Λοιπόν, και λέω για να το κλείσω. Για να το κλείσω. Για να το κλείσω. Γιατί καλή είναι η προπαγάνδα μέχρι ένα σημείο. Λοιπόν, λέω. Το πρόγραμμά σα το. Ο τίτλο που παίρνει κάθε χρόνο. Λέω, εφόσον το πα στο παδικό, στο παδικό ήταν η πρώτη εβδομάδα, φίλε. Που όλοι οι δημοτικοί σύμβολοι τρέχανε για τον εαυτό του πρώτιστα. Και τρέχανε για το κόμμα τους, έτσι, εκεί φαίνονται. Εγώ εκεί ποντάρω η συνοπαδική ψήφο, στην πρώτη εβδομάδα. Και τι απέδειξε η πρώτη εβδομάδα? Ότι απέδειξε ότι πήρε 22% και 78% όχι, όχι, όχι. 78 ο ΠΑΟΚ, 22% πήρε 78, ποιος πήρε ο ΠΑΟΚ. Τι είναι δηλαδή? Όλοι οι άλλοι ΠΑΟΚ είναι. Τι είναι? Τι θες να είναι? Καλά, ο Λεκάκης ΠΑΟΚ είναι. Αγροτικός αστέρας είναι. Συγγνώμη, ο Λεκάκης ΠΑΟΚ είναι. Εσύ πες μας τι είναι. Ο Λεκάκης είναι ΠΑΟΚ. Άντε να μην, ο Λεκάκης πόσο είναι? Ο Λεκάκης πόσο είναι? Ο Λεκάκης σου δίνει 3%. 3%, βγάλε 3%, 79%. Ναι, ναι. Βγάλε και άλλα 5-7. Κοινοτοπούλου πάω και. Το Κοινοτοπούλου πάω και. Ηρακλής είναι, δεν τα ξέρεις καλά. Κοινοτοπούλου. Όχι, οι ψηφοφόροι λέω. Α, οι ψηφοφόροι, έκανες και γκάλωπ. Λοιπόν, για να το κλείσω. Δεν υπάρχουν ψηφοφόροι. Για να το κλείσω. Στο Ταχιάο δεν πήρε πάω ξύλι ψηφοφόρο. Φυσικά, ελάχιστο πιστεύω. Άρα έρχεσαι στα λόγια. Εγώ σου είπα έξω τρεις. Λέω ότι 70% στην πόλη και στο κέντρο πλέον. Άκουσε με. Και πρώτη φορά στην ιστορία η πόλη μας βγάζει πάω ξύλι. Όντως. Πάει λοιπόν. Και αυτός ο Μύδος. Λοιπόν, τι άλλο θα μας ένα πει. Λεπτό, ένα λεπτό. Τι άλλο θα μας να ολοκληρώσω εσύ. Εγώ σου είπα, έξω σου το είπα, τρεις φίλοι μου ψήφισαν Ζέρβα. Φίλοι μου. Τρεις. Παοξίδες. Αργιανίδες. Αργιανί. Ο φίλος με την γυναίκα του. Να μας βγουν εδώ στον αέρα. Να βγει ο φίλος. Το ξέχασε το φίλο του όνομα. Εντάξει, θες να τους πω τώρα. Πώς το λένε, ναι. Όχι, δεν θέλω να τους κάνω. Να τους κάψω. Εντάξει. Θα σου πω. Θα σου πω και να πάρεις τηλέφωνο. 18 οικογένειες που έχουν προσωπικό ιδανικό. Μην το κάνεις αυτό. Λοιπόν, άσε να ολοκληρώσω σκέψη μου. Στην πρώτη εβδομάδα φάνηκε η τέτοια. Στην πρώτη εβδομάδα φάνηκε. Αυτό. Άσε να ολοκληρώσω. Άμα συμφωνείς, πες αυτό που θέλω. Συμφωνώ. Τρεις φορές δεν με αφήσεις να το πω. Ναι. Σταματώ. Τρεις φορές δεν με αφήσεις να το πω. Αυτός που προμοδοτούσε ο πρόεδρός σου με τον Κούδα και όλο το ψηφοδέλτιο που η μισή ήταν ΠΑΟΚ δεν μπήκε στη Διάδα. Στη Διάδα δεν μπήκε. Με τον Μεγαλέξανδρο και όλους τους μισούς ΠΑΟΚ. Πού μπήκε, για πες μας ο μεγάλος ορφανός. Ήταν σπασμένη. Α, ήταν σπασμένη αυτή. Ήταν σπασμένη ανάμεσα στο Ζέρβα και στον. Καλά! Ήταν σπασμένοι ο Μεγαλέξανδρος με το μισό ΠΑΟΚ στον ορφανό. Μπορώ να απαντήσω, άμα να ολοκληρώσεις. Να ολοκληρώσεις, να απαντήσεις. Και λέω, γιατί εγώ ποτέ δεν λέω 80 και τέτοιο. Λέω ότι αν βάλεις τα ποσοστά των οπαδών, αυτοί που ψήφισαν
υποψήφους που και καλά είναι ΠΑΟ και Άρης, βγαίνει 30-28. 30 βγαίνει στον Άρη στον πρώτο γύρο και 28 βγαίνει στον δικό σου. Δεν μπήκε ο Ορφανός, βρε! Δεν μπήκε στην τριαδιάδα, βρε καημένε! Βρε καημένε! Δεν μπήκε στη διάδα, Ορφανούλης! Εγώ επειδή μου αρέσει να μιλάω εκ του τελικού αποτελέσματος. Ναι, μιλώ όπως θέλεις. Εκ του τολικού. 34 χρόνια γιατί δεν μιλούσες εκ του τελικού. Μπορώ να το πω. Όχι, δεν μπορείς. Δεν μπορείς. Σου αφαιρώ το λόγο. Σταματώ. Σαν γνήσιος. Σαν γνήσιος. Παίρνω ολοκληρά σου. Σαν γνήσιος παοξής που είσαι. Όπου κερδίζεις. Δικαίωση τρέγια. Σίγουρα μεγάλη. Άλλη μια δικαίωση. Μεγάλη δικαίωση. Είπαμε. Ο Ορφανός δεν μπήκε. Έρχεται στα λόγια μου. Πού είναι. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ γιατί. Γιατί συμφωνείς με αυτό που είπα. Για ποιο? Ότι η πραγματική εικόνα του οπαδού είναι στον πρώτο γύρο. Στον πρώτο γύρο, ναι. 20%, 21%, 22% με το ζόρι. Συν το ψωμιάδι, συν το λεκάκι, 31. Και όλα τα υπόλοιπα, 31. Και 69 ο ΠΑΟ. Όλοι οι άλλοι είναι ΠΑΟ. Τι είναι. Καλά ρε φίλε, η Νοτοπούλη είναι ΠΑΟ. Άρσεναλ μετεώρων είναι. Νοτοπούλη είναι ΠΑΟ. Ναι, δηλαδή όλοι από το ψωμιάδι, όλοι Άρης είναι. Ρε φίλε, λέμε τι ομάδα είναι. Ναι, και εγώ σου λέω με τη δική σου λογική. Όχι με τη δική σου πάμε, δεν πάμε με τη δική μου. Η λογική είναι λοιπόν και παίρνω και αυτούς τους δύο που βάζεις. Κάποιοι, πάρε είπε, και αυτούς αβάτζο. Ο κύριος Λεκάκης, λοιπόν, ο κύριος Ταχιάος, 70-30, αυτό που είπε πώς είναι, ο Τάσος Τρέγιας από την αρχή. Έχω ρε φίλε, η Νοτοπούλου είναι ΠΑΟΚ, θα μας τρελάνεις. Παρακαλώ. Είπε ποτέ η Νοτοπούλου ότι είμαι ΠΑΟΚ. Εκ του τελικού αποτελέσματος μιλάμε πάντα. Να βγει η κυρία Νοτοπούλου, πάρτε τηλέφωνο ρε Βασίλη. Καλησπέρα στον πάρτε να ακούσουμε και μια γυναίκα στον αέρα. Μπορεί να είναι η κυρία Νοτοπούλου. Την κυρία Νατοπούλου μπορεί. Θες να κάνεις αλυσβερίσια, να την κάνεις φίλη και αυτή. Όχι, φίλη, όχι. Φίλη, γυναίκα. Παντρεμένα πάνω από φίλη. Κοίτα, ωραία γυναίκα. Νατοπούλου θα θέλαμε να κάνουμε φίλη. Τι? Νατοπούλου θα θέλαμε να κάνουμε. Ο Τρέγιας είναι κατά τη. Εσύ τώρα 36 χρονών να κάνει. 26 είναι το παιδί, γιατί τον. Πάμε στον πρώτο φίλο. Καλησπέρα. Ναι. Με έκανε ο Ματζούκης, με έκανε και εσύ, έχω εξαϊλωθεί. Ναι. Καλησπέρα. 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 Καλησπέρα στην καλύτερη παρέα της Θεσσαλονίκης και το πιτσιρικά που είναι εκεί δίπλα. Στέλιος, Στέλιος, κορυφαίος Στέλιος. Εμένα κοίταξε ο Ντρούλιγκ, δεν είναι πιτσιρικά. Όχι, πιτσιρικά, λίγο δύσκολο να κοιτάξω εσένα γιατί είσαι σαν τη μούμια του Τουταχαμών είσαι. Άμα λοιπόν, εγώ σαν τη μούμια του Τουταχαμών, φιλαράκι, εσύ είσαι σαν του Κικόνξ από σύνδεση. Καλά, έλα, ναι, άσο να μίλησε τον άνθρωπο. Έλα ρε, καταρχήν το όνομα, κάτσε. Έλα, ο Γιώργος. Εγώ είμαι. Έπρεπε να πάρω στοίχημα να μπει σε εκλογές, αλλά την κλείτωσε πάλι. Φίλε, θα την πατούσα γιατί δεν ήξερα αυτά τα δεδομένα. Θα την πατούσα, όντως. Εδώ πήγα να παίξω 30 ευρώ. Έδινε στη δεύτερη, δεν μ' άφησε να τα πω αυτός. Έδινε τώρα την ημέρα των εκλογών. Έδινε ένα 45 το ζέρβα και 3 φράγκα τον ταχιά. Ολό, τι δώρο είναι αυτό, αρέσει. Και μετά τα άμαθα φυσικά. Και μετά τα άμαθα. Άκου όμως, επειδή εσύ ξέρεις εκεί, επειδή είσαι Αριανός, βλέπεις να πούμε το τυράκι, τη φάγκα δεν τη βλέπεις από πίσω, έτσι δεν είναι. Όχι, δεν ήξερα αυτά μέσα από τη Νέα Δημοκρατία. Όταν τα άμαθα ήταν αργά. Τι να κάνω. Πώς για. Δεν τα ξέρα, φίλε. Συγγνώμη, δεν είναι με τα πολιτικά, δεν είχα ασχοληθεί ποτέ. Συγγνώμη. Δεν πειράζει, δεν πειράζει. Δεν πειράζει. Είμαι άπειρο στα πολιτικά. Το λέω, δεν είναι. Αδελφέ, θέμα. Αδελφέ, ναι. ο Τάσος καλά στα είπε. Τι είπε. Δηλαδή έκανε λάθος ο δικός σας. Αδελφέ, έκανε λάθος. Ναι, άλλο λέει έκανε ο Τάσος. Ότι λάθη έκανε. Αλλά άλλο λέει ο Τάσος. Τάσος λέει, ο Τάσος επικεντρώνει εκεί και θέλει να με τσιγκλίσει με το άλλο. Καλά κάνει ένα τσιγκλίσει. Καλά κάνει, εγώ το πιστεύω, μου είναι η αλήθεια. Σωστό, μα εγώ δεν λέω να με τσιγκλίσει. Αλλά αυτή με την αλήθεια είναι μαλωμένη. Είναι. Έλα πάμε ρε Γιώργο, πάμε. Ακούστε, καταρχήν χίλια ευχαριστώ τις πρόλες που ήταν ο Δημητράκης εκεί στην παρέα σας. Να ξανάρθει, να ξανάρθει. Πολύ καλό παλικάρι. Να ξανάρθει όποτε θέλει. Να ξανάρθει. Το πήρες στο μπουκάλι καταρχήν, το ήπιες. Όχι, εγώ το άφησα στο Δημητράκη, ρε. Τι να το πάρω το μπουκάλι. Αδελφέ, εγώ το άφησα για πάτη στο βίντεο και παρέα να πούμε. Εντάξει, εσύ δεν είπες τίποτα, μου λέει ο μικρός. Όχι, όχι. Καταρχήν με αντιβίωση, ρε φίλε. Πώς να πιω, με αντιβίωση. Περάστηκα, 8 μήνες. Με τον Πάο να κερδίσει συνέχεια, έχει ξυπνήσει τη βίωση ποινή. Ο άνθρωπος είναι ζώο με ρούχα. Δηλαδή, μην το βλέπεις έτσι. Μην το βλέπεις, είναι ζώο με ρούχα. Αρρώστησες τα αλήθεια αυτό. Πού να φας τη γλώσσα σου, κατσίκι. Πού να. Αλλά το ωραίο, δώσε μου 10 δευτερόλεπτα, Γιώργο. Δώσε μου. Δώσε μου 10. Ο Ζέρβας θα σηκώσει τη σημαία του Άρη στον ιστό του Δημαρχιακού Μεγάρου. Ο Ζέρβας και από κάτω ταμπούρο θα παίζω. Ταμπούρο. Προτείνω. Συμφωνώ με τον Ζάχο. Εάν θα καταφέρει ο Άρης να πάρει τίτλο επιθυτία Ζέρβα,
Απαιτώ από τον κύριο Ζέρβα να σηκώσει τη σημαία. Θα αυτοκτονήσει ο άνθρωπος. Δεν να σηκώσει, για να δείτε τι ανωτερότητα υπάρχει. Και εγώ, άμα είχα πάρει W και 3 και πλανότερο θα ήμουν. Και εγώ. Σκοπός είναι να μην τα έχει πάρει και να κάνει ο άλλος. Έτσι είναι. Είδες που είμαι σωστός. Βέβαια. Αλλά. Ναι, έλα ρε φίλε, sorry, μιλάμε. Πάντως, αδελφέ, για το που λες και τον αγώνα με την Liverpool. Δεν είναι έτσι, ρε φίλε. Ακού, ναι. Δεν έπαιξε μπάλα. Έτσι. Δεν έπαιξε. Ναι. Γενικά το ήταν χάλια το υλικό. Ήταν. Στα τελευταία 20 λεπτά καλώς ήταν. Στα τελευταία 20. Ναι. Λοιπόν, βάσει νέων κανονισμών που έχουν ψηφιστεί, έτσι, ό,τι έχει σχέση με αυτό είναι θέμα διαιτή να το σφυρίξει, να μην το σφυρίξει. Ήταν και εγώ το είδα. Και εγώ το είδα. Χτύπησε μπάλα στο σώμα του και μετά στο χέρι του. Αλλά το χέρι του όμως ήταν απλωμένο. Γιώργο, ξέρεις τι μου τη δίνει. Αν ήταν ανάποδα, αυτό μου τη δίνει. Και στους συνοπαδούς μου όταν γίνεται. Αν γινόταν ανάποδα στην άλλη περιοχή και το έδινε, αυτός ο ίδιος που λέει αυτό θα έσκουζε. Αυτό λέω. Ρε αδελφέ. Θα έσκουζε. Και εγώ Manchester United είμαι. Αλλά εγώ το γουστάρισα να μου ήθελα τη Liverpool. Έτσι, και με το φίλο μου το. Όχι, εγώ δεν ήθελα. Εγώ δεν ήθελα τη Liverpool, αλλά δεν σημαίνει ότι έχει να κάνει κάτι με την κρίση μου. Καλύτερη ομάδα είναι η Liverpool. Τι σχέση. Ναι, έτσι ακριβώς. Για αυτό το πράγμα. Και εγώ με το φίλο μου το Μίρτσο που μιλούσα και τα λοιπά του, λέω: εγώ θέλω να το σηκώσει, λέω και θα γουστάρω του. Λέω. Mm. Και το γλέτσα. Γιατί δεν του είχε την καλύτερη ομάδα, όπως και να γίνει. Δεν το συζητώ. Όχι, εγώ δεν. Εντάξει, δεν μπορώ. Ψιλοστεναχωρέθηκα όλο τίποτα ιδιαίτερα. 5 λεπτά δεν είναι. Γιατί στεναχωρέθηκε, μπορεί. Δεν θέλω, ρε φίλε, με πρίζουν οι άνθρωποι. Με πρίζουν, έχω φίλου και με πρίζουν. Με you never go alone, με το Voyager της δεκαετίας του 60, με το τραγούδι μας έχουν πρίξει οι άνθρωποι. Τι να κάνουμε τώρα δηλαδή. You never go alone, έκανα δει πρωτάθλημα 30 χρόνια ο άνθρωπος. Τέλος πάντων. Αφήνω να μιλήσω και άλλη τέτοια. Να σε καλά. Να αναφέρεις τη δικαίωση τρέγια, φίλε. Είπα. Να το αναφέρετε γιατί είναι η αλήθεια. Στην Καλαμαριά ποιοι είναι περισσότεροι τρέγια. 70-30. Δεν με νοιάζει κανένα. Από όλων πόντου. Όχι, περίμενε. Στη Θεσσαλονίκη είναι 70-30 πόσο. Στην Καλαμαριά δεν είναι και αυτό η 70-30 υπόξενη. Στην Καλαμαριά που είναι, στην Αθήνα. 70-30 δεν είναι. Πώ βγήκε Αριανός Δήμαρχος στην Καλαμαριά. Άμα το κάνει γενικά το σύνολο είναι μέσω 30%. Τι να κάνει. Δεν βγήκε 70-30. Πόσο βγήκε στην Καλαμαριά. Όχι, δεν είπα εγώ βγήκε 70-30. Είπα βγήκε Δήμαρχος Αριανός. Πολλά Αριανός. Με κασκόλ. Εκεί δεν είναι 70% υπόξενη στην Καλαμαριά. Φέτος έκανα το τρέμπλου τελικά. Δηλαδή ούτε δήμαρχο δεν είχα βγάλει. Αυτό τα έλεγα. Μου θύμισε άλλο. Σωστό αυτό που λες. Σωστό αυτό που λες. Θυμάσαι το 4 τι είχε γίνει το 2004. Τι, για πες, πήραμε το Euro, έτσι. Ναι. Πήραμε Eurovision. Πήγαμε Eurovision, έτσι. Και πήραμε. Και είχαμε και την. Όχι, το 2 ήταν Eurobasket. Και είχαμε και την Ολυμπιάδα. Στου Ολυμπιακού Αγώνε. Τριπλέτα. Μάλιστα. Από τότε δεν ξαναδάμε τίποτα. Και εσύ φέτος πήρες πρωτάθλημα. Όχι, καταστροφή ήταν. Ακόμα άλλο, δεν έχει σχέση, πανηγυρίζαμε. Και εσύ πήρες πρωτάθλημα, κύπελο και δημαρχία και δεν τα ξαναδείς. 57,66 ναι. Ο Δραδαμανέλης και 42,34. Αριανός, με κασκόλ είναι αυτός. Πώς τον είπες, δεν το ξέρω το όνομα. Δραδαμανέλης. Δραδαμανέλης. Ναι, τον πατέρα του τον είχα γυμνασιάρχη. Ναι, εντάξει. Αριανός άρρωστος. Αλλά εκεί μάλλον. Αριανός ήταν. Άρρωστος Αριανός είναι. Άντε, δεν το ξέρω. Λοιπόν. Σταματήστε με αυτό το πράγμα στο Facebook. Ρε. Ποιο, ρε? Όποιο πεθαίνει το βάζουν, το σηκώνουν πάνω. Ναι, τι είναι αυτό, εντάξει, ρε. Έλα, αυτά είναι. Τι αηδία είναι αυτή, ρε. Ένα δίκιο το έχεις. Όλοι εντάξει. Δηλαδή εντάξει τώρα και να πάρει ο άλλος 10 like να πούμε βάζει τον άλλο έτσι, που πέθανε. Μπράβο, ρε. Ασυχτήρ να πούμε. Δε. Φτάνει δηλαδή. Έχουν οι άλλοι το αδέρφια, ξαδέρφια, μαδέρφια. Τελευταίο. Δύο πράγματα θέλω να πω. Τάσο αυτό που άκουσε με τώρα, με είδωσε assist. Θέλω να πω κιόλας στο μηχανάκι την ώρα που κάνω το δρομολόγιο. Σκέφτομαι ότι θα το πω τώρα στην εκπομπή. Θα το πω, μην το ξεχάσω και πάντα το ξεχνάω. Δύο πράγματα, ρε φίλε. Το κλείσω το ρημάδι. Ανοίγω και βλέπω 15 θανάτους. Δηλαδή καλό ταξίδι και αυτό. Ναι, ειδικά όταν είναι κάποιος. Χτύπα ξύλο κανένας. Άντε, να μην πω. Εντάξει, άντε, μια φορά ναι. Αλλά αυτό έχει γίνει μόδα δηλαδή. Ο καθένας ανοίξει και βλέπει. Πέθανε ο ένας, καλό ταξίδι, ο άλλος γεια σου. Δύο πραγματάκια και θα μου δώσεις δίκιο και στα δύο γιατί πιστεύω και εσύ τα έχεις. Ένα. Γράφει κάποιος ρε παιδιά την άποψή σου για το οποιοδήποτε θέμα, έτσι. Γράφει για τον Άρη, για τον Πάο, για την πολιτική. Και από κάτω βλέπεις like, κάνει like τον εαυτό του. Ρε παιδιά, μην το κάνεις. Εντάξει, είναι ιδέα. Ρε παιδιά, αυτό like. Είναι δηλαδή σαν να χειροκροτώ τον εαυτό μου. Είπα κάτι και να χειροκροτώ τον εαυτό μου. Κάνει πολύ χαζός. Ρε παιδιά, ένα αυτό και δεύτερο. Κάνουν πιτσιρικάδες περισσότερο. Όχι. Και δεύτερο, Τάσο. Χαρούμενοι είναι αυτοί που το κάνουν. Άκου και το δεύτερο. Ναι. Γιατί λόγω το δρομολόγιο και μηχανάκι μοιράζουν ρε παιδιά μικροί, μεγάλοι, ξέρω για το μεροκάμα τα σφυλάδια. Ρε φίλε, στο σοφανάρι. Τώρα βρέχει, χιονίζει. Ναι, ρε φίλε, σου λέω, δίνει το φυλάδιο και ο άλλος κλείνει το παράθυρο.
Βρε ζώο, δεν σου δίνει γραμμάτιο να το πληρώσεις στην τράπεζα. Πάρ' το και εγώ το παίρνω και το πετάω στην επόμενη. Εδώ ρε φίλε. Καλά, τόσο ζώα ρε εσύ. Γκομενιάζουν στο Facebook, άντρας με μια κοπέλα ξέρω εγώ. Γκομενιάζουν, μιλάνε, ναι. Κάνουν, δείχνουν, ράνουν και τι λέει ο άλλος. Μπες και πάτα μου ένα like σε παρακαλώ. Του λέει, γιατί ρε σε πατήσω. Μπες και πάτα μου ένα like. Δεν θα σου πω ποιος, δεν θέλω να τον κάνω. Βρε Λούλη, βρε Βιταμάκο. Είναι δυνατόν να πας να ψήσεις μια κοπέλα να τη βγάλεις γκόμενα και να τη λες πάτα με like στο Facebook. Μα πόσο βλάξ πρέπει να είσαι ρε φίλε. Εσύ ρε φίλε πρέπει να τον έχεις κάνει σαΐτα ρε φίλε. Τι να σου πω να μου. Δηλαδή τι κουδούνισμα είναι αυτό. Μαύρισα τα μάτια σου από το κουκουρούκου ρε φίλε. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Τι πάει, δεν θα σου πω ποιος. Δεν θα πω. Όχι, όχι, όχι. Δώσε 10 δευτερόλεπτα. Δεν θα πω ποιος. Τι πάει 12 η ώρα το τηλέφωνό μου. 12 η ώρα. Βλέπω αμάν λέω τι θέλει ρε παιδί μου αυτός. Τι πάει το τέλος, το ανοίγω. Λέω ναι, τι έγινε. Λέει, σώσε με. Λέω, τι γίνεται. Μπες μου, λέει, στο τοίχο μου. Πάτα μου like. Ένας. Και πάτα μου like. Δεν ξέρω αν το ξέρεις. Μπορεί και να μην το ξέρεις. Και λέει, σε παρακαλώ, μπες στο τοίχο μου, πάτα like, έχω 99. Να γίνουν 100. Να κερδίσεις για 12 ματαλάκια. Βλαμμένε, άμα γίνουν 100. Βλαμμένε. Όχι, τώρα σε ακούει. Τι βλάκα είναι. Όποιο και να, δεν ξέρω ποιο είναι, αλλά πρέπει να είναι μεγάλο βλάκα. Δεν ξέρω. Α, αυτό. Σοβαρά. Πάρτα πίσω. Περιμένει με ρόζα διάβροχο, ρε φίλε. Πάμε στο διάβροχο. Τι περιμένει, φίλε. 4 ώρε ταινία με ελέφαντα και δεν είχε ελέφαντα. Διάλειμμα, ρε, τι γίνονται αυτά. Άμα δεν το διαβάσει, διάβασε. Όχι, θα το διαβάσω, είναι τέτοιο μετά. Αλλά κάτι άλλο θε να πει. Τίποτα. Όποιο φίλο έχει Samsung Galaxy το 9 Plus. Το Plus S9 όμως, Plus. S9 Plus. Το Plus όμως θέλω, με προσοχή. Ας πάει ένα τηλεφωνάκι. Παοξής όμως να είναι. Παοξής, γιατί έχει από πίσω το σήμα του ΠΑΟΚ. Είναι μια σιλικόνη με το σήμα του ΠΑΟΚ. Θήκη να πούμε έτσι. Είναι θήκη, ναι, σιλικόνης. Είναι σιλικόνη, θήκη προστατευτική σιλικόνης, θήκη είναι. Με το σήμα του ΠΑΟΚ είναι ευγενική προσφορά του Ζάχου, του Ντρούλινγκ. Ναι, δεν είναι ευγενική προσφορά δικιά μου, αλλά βλακεί εδώ αυτού που μιλάει εδώ δίπλα. Διότι πήρε καινούριο κινητό και λέω θα σου κάνω ένα δώρο, ρε παιδί μου. Ναι. Τώρα βλέπω ο Τάσο, το έχουν και στην Ελλάδα, το φέρανε. Ναι. Να κάνεις το, να βάλεις ό,τι φωτογραφία θέλεις στο τέτοιο, αλλά πόσο κάνει, 10 ευρώ. Να. 10 ευρώ. Άσο, δεν βιαζόμαστε. Όποιος πάρει τηλέφωνο και την κερδίζει τη θήκη. Αυτός μου είπε για να καταλάβετε, το S9 Plus πήρα, παιδί, εσάχω, το S9 Plus. Λέω σίγουρα, το Plus είναι. Και φυσικά δεν ήταν το Plus, ήταν το απλό. Κατάλαβε και πάνω του δίνω τη θήκη να πούμε και κολυμπούσε μέσα. Ξέρω εγώ, μωρέ, κολυμπούσε. Και παλάς, δεν είναι και το έτσι. Πώς. Άντε ρε βλάχο. Εσύ το είπες έτσι, δεν το είπα εγώ. Σε αυτή την παντόφλα εδώ πέρα, σαν καβουρτιστήρι είναι. Το Mi Max. Το Xiaomi, το Mi Max 3. Το Xiaomi, ρε φίλε. Το Xiaomi, το Mi Max 3, ρε. Το Xiaomi καλοριφέρ βγάζει, ρε φίλε. Πλάκα μου κάνει. Τι λες, ρε βλάχο. Xiaomi λέει. Συγκρίνεις τώρα το Galaxy. Το... Όχι, βέβαια είναι δύο φορές καλύτερο το δικό μου. Το Galaxy το S9 με αυτό εδώ το βλαχαό τηλέφωνο. Είσαι τρελό. Καταρχήν αυτό είναι σαν τηλεόραση, ρε φίλε. Τηλεόραση, τι θες να είναι, σαν αναπτήρα. Αυτό θέλει τρέιλερ. Είναι καροτσάκι που έχουν τα παιδάκια για να το κουβαλάνε. Σιγά μου είναι και πλάσμα TV, ρε τρέιλερ. Σιγά ρε. Πάρε και τον αναπτήρα σου να πούμε. Πε τώρα τι θα δώσει τον κόσμο. Το είπαμε, τι. Πες το άλλη μια φορά, άμα ακούσει κανένας ακούει. Λοιπόν, σιλικόνη προστατευτική θήκη. Θήκη βλάχου. Σιλικόνη είναι βρεζό. Θήκη σιλικόνης, έτσι λέγεται. Εγώ του το παρέ. Βούς. Βούς. Μα έτσι όπως δεν σιλικόνη, ο άλλος δεν καταλαβαίνει. Σιλικόνη. Βγάλε και κάνα βιντεάκι. Θα έχει και τίποτα ρογμέ στην πανιέρα με το πλακάκι για να το πάρει να το κολλήσει. Ναι. Να μην έχει γρασία. Ξέρουνε ρε. Μπορεί να είναι άλλη σιλικόνη. Μάθετε να μιλάτε. Μπορεί να είναι άλλη σιλικόνη. Ρε βλάχη. Ωραία, παιδιά. Το Κέμπριτζ μίλησε. Το Κέμπριτζ, παιδιά, και Οξφόρδη. Δεν είμαι Κέμπριτζ, δε φίλε, αλλά δίνω τον κόσμο να καταλάβει τι είναι. Θήκη σιλικόνη. Θήκη σιλικόνη, είπαμε. Από Samsung S9 Plus. Με το σήμα του ΠΑΟΚ πίσω. Το πήρε το για σήμα. Μένα ο Βλάχος, δεν ήξερε, δεν κατάλαβε τον ύπο. Εγώ δεν κατάλαβα, ρε. Ναι, το βλήμα. Ζάχο πρόσεχε και το πλάσι είναι. Το πλάσι. Και θα έρθει ο Κροατής και θα έχει Νόκια. Για να καταλάβεις. Για να καταλάβεις. Το έστειλα και φωτογραφία. Ψεύτης. Πόπου του πω. Παιδιά. Ψεύτης. Παιδιά γελάει. Γι' αυτό χρειάζεται η κάμερα. Γι' αυτό. Δεν έστειλα φωτογραφία. Μετά που το είχα παραγγείλει. Σου έστειλα. Βρέζω. Όταν ήρθε μου έστειλε φωτογραφία. Ψέματα δεν είπε. Σου έστειλα φωτογραφία. Όχι. 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 Μετά δεν σου έστειλα. Μετά. Εσύ έστειλα. Πού το ψέμα. Τι μετά. Πού το ψέμα. Όταν ήρθε. Καλά, δεν τρέπεται. Κοίτα, είδες την προπαγάνδα. Κοίτα, σου έστειλα. Απλώς σου έστειλε μετά. Μπράβο, μετά από ένα φίλε, μήνα. Ναι, μπράβο. Λεπτομέρεια. Του έστειλα. Εγώ δεν το είπα πότε. Σου έστειλα και φωτογραφία είπα. Λοιπόν, ξαναλέμε.
Είναι πολύ ο άνθρωπο. Ο άνθρωπο είναι ρε παιδιά και του το πάω. Λέω παιδί, κάτι δεν πάει καλά. Κάτι δεν πάει καλά. Κολυμπούσε το κινητό γιατί ήταν το απλό το Samsung το S9. Όχι το Plus. Όποιο έχει. Άντε τέλειωνε με τη σιλικόνη. 23, 10, 287, 3 οκτάρια. 69, 45, 287 και 3 οκτάρια. Δεν έχει και τίποτα. Τυράντε σιλικόνη από δεν έχουμε, ρε φίλε. Α, ξέρει γιατί αυτά το, έχουν και τσουκιανάκι. Του Εύρη θα διαβάσω το μήνυμα. Τα διάφανα εδώ πέρα. Τα... Ναι, κάτσε να διαβάσει του Εύρη. Του Εύρη. Ζάχο και Τάσο, καλησπέρα. Ναι, καλησπέρα. Πε στον Τάσο, ξέρει τι είναι να βγει δήμαρχο και να κάνει κουμάντο. Στο... Δεν θα κάνει κουμάντο, αλλά εντάξει. Mm. Στο Δήμο, ο Ταχιάο και οι υπόλοιποι. Mm. Και αυτό γιατί ο Ζέρβα έχει 7 συμβούλου, ο Ταχιάο 11 και του άλλου οι υπόλοιποι. Δηλαδή 7 συμβούλου. Ζέρβα έχει 7 σε σύνολο 49. Mm. Σωστό αυτό. Mm. Δεν μπορεί να περάσει τίποτα στο Δήμο. Όχι, δεν μπορεί να περάσει. Μπορεί να περάσει και αρκεί να βρει συμμαχίε. Έβριξε, τι λε. Δύσκολα θα βρει, λέω ότι εγώ. Ότι τα μέλη του ΔΣ. Στην ΠΑΕ ΠΑΟΚ μπορεί να κάνουν κουμάντο και να μην αποφασίζει ο Ιβάν Ζαβίδης. Όχι, δεν είναι το ίδιο. Αυτό λες. Όχι, δεν είναι το ίδιο. Δεν είναι το ίδιο. Αυτό λες. Δεν είναι το ίδιο. Δεν είναι το ίδιο. Το ίδιο είναι. Ξέρεις γιατί. Όχι, γιατί αυτοί που συμμάχησαν και ψήφισαν Ζέρβα, θα πάρε να δεις πώς θα είναι μες στο Δημοτικό Συμβούλιο και πώς θα μείνει ο Ταγιάος. Αυτά είναι βλακίες, ανοησίες που είναι η αντίδραση για το Κλαρίνο. Δεν φάγατε. Δεν είναι η αντίδραση για δεν το κλαρίνο οπαδικά που φάγατε στο πάμε, Δήμο. Πάμε στον κόσμο. Είναι η αντίδρασή σας όπως αντίδραση υπήρχε. 34 που πήγατε κατεβάσατε και τις σημαίες από το Δημαρχείο. 34 χρόνια κλαρίνο έτσι κάνεις είναι τότε. Και τώρα αυτή η χαζοαντίδραση γιατί ψάχνετε πατήματα να καλύψετε το χαζοεγωισμό σας και δεν έχετε μάθει να αναγνωρίζετε την ολοκληρωτική ταπεινωτική ήττα σας. Σε όλα τα επίπεδα. 34 χρόνια κλαρινογαμπρός ήσουν. Οπαδικά. Κλαρινογαμπρός. Ομαδικά. Ναι. Όπου και να βλέπετε. Φαπ, φαπ. Φαπ, φουπ. 34 χρόνια. Ειδικά οι σημαίες από Αριανό Δήμαρχο. Καλησπέρα στον πρώτο κύριο Μπέτσενε. Πού να είστε. Έλα, έλα αδερφέ. Έλα παλικάνι. Έλα φίλε. Γιώργος από Νέα Σμύρνη. Γεια σου ρε Γιώργο. Άμα Νέα Σμύρνη θα μείνω, να ξέρεις. Ναι, ναι, το ξέρω, Τάσο. Ο Πανιώνιος είμαι που έχω πάρει κι άλλες. Γεια σου, έλα, ρε, Γιώργα. 6 του Ιουλίου έρχομαι Νέα Σμύρνη, μια πλατεία. Πώς την είπε, ρε. Πώς λέγεται, ρε, πες καμιά πλατεία. Η κεντρική πλατεία, πλατεία Άνοιξης, πλατεία Σκατζουράκη. Πώς? Σκατζουράκη. Εκεί πλατεία τώρα έβλεπα κάτι, έχει ένα πάρκο περίεργο εκεί πέρα, κάτι μυστήρα. Μπήκα, είδα στο ίδιο. Άρα δεν θα ψηφίσει, έτσι. Έχει πολλές πλατείες και πάρκα. Ναι, ναι. Άρα δεν θα ψηφίσει. Όχι, ρε, τι θα ψηφίσω. Σοβαρά μιλάς. Πάει 70% πληνένας. Έτσι και έτσι αποφασισμένοι είναι. Ξέρουμε ποιος θα βγει. Έλα, έλα ρε Γιώργη. Πάμε. Έλα, το σλόγαν είναι ένα παιδιά για τις εκλογές. Ναι. Θεσσαλονίκη ΠΑΟΚΤΖΙΣ, στον Πειραιά Γαύρος και στην Αθήνα Κληρονόμος. Κληρονόμος. Στην Αθήνα. Κληρονόμος. Ο Μπακογιάννης εννοεί. Ναι. Κληρονόμος. Και στον Πειραιά Γαύρος. Και στη Νέα Φιλαδέλφεια ΕΚΤΖΙΣ. Στον Πειραιά ο Μόραλης, αλλά κουμάντο κάνει ο Δημοτικός Σύμβουλος. Καλά, εντάξει. Και δηλώσεις. Εντάξει, μα ρε φίλε, είναι δυνατόν να βγαίνει ο άλλος δήμαρχος και να κάνει δηλώσεις και να κάνουν όλα τα κανάλια να παίζουν του Δημοτικού Συμβουλού. Κοιτάξτε, παιδιά, εγώ θα σου πω την άποψή μου για τις εκλογές. Το κακό, θα μου πεις τώρα έτσι πως έχουν μπλεχτεί επιχειρηματίες με την πολιτική, λογικό είναι να βαντάρουν κάποιους που έχουν στον κύκλο τους. Αυτό για μένα δεν είναι σωστό. Δηλαδή πρέπει να ψηφίσεις καθαρά, άσχετα τι ομάδα είναι ο ένας, καθαρά για το πρόγραμμά του. Είναι καλός, επίθυ, είναι τίμιος, έχει δουλέψει, έχει κλέψει. Αυτά είναι τα κριτήρια. Ναι, δηλαδή... Γιώργη, αλλά από τη στιγμή που πήγε πάω ο Άρης εδώ στην πόλη, δεν υπήρχε περίπτωση να κερδίσει ο Άρης. Καλά λέει, 34 χρόνια κερδίζει ο Άρης. Δεν υπήρχε στο εκατομμύριο. 34 χρόνια δεν υπήρχε. Ο Κοσμόπουλος Άρης ήταν, ας πούμε. Όχι, ο μόνος. Ο Κούβελας Άρης ήταν, ας πούμε. Ποιος? Ο Κούβελας. Ο Κούβελας, ναι. Τι ήταν ο Κούβελας? Απλώς η διαφορά ήταν στα προηγούμενα χρόνια. Ο Κοσμόπουλος, ναι. Η διαφορά τα προηγούμενα χρόνια ήταν ότι δεν ήταν τόσο έντονα ποδοσφαιροποιημένη η πολιτική σκηνή της πόλης. Εδώ τώρα, το τελευταίο καιρό, ας πούμε, το ΠΑΟΚ Άρης. Δηλαδή ο Μπουτάρης δεν είχε βάλει λεφτά στον Άρη, δεν είναι δηλωμένος Αριανός. Δεν υπήρχε τόσο μεγάλο κόντρα ανάμεσα σε ΠΑΟΚ και Άρης. Όχι, εντάξει, απλά ήταν οι μόνες εκλογές που πήγαν και ψηφίσανε ο κόσμος με οπαδικά κριτήρια. Φιλέ, ο κόσμος δεν πήγε να ψηφίσει, 62% είχε αποχή. 30, εντάξει, όχι έξω περισσότερο, 67 είχε αποχή. 67 πήρε ο Ζέρβας. 32% είχε συμμετοχή. Δεν μπερδεύω τίποτα. Καθόλου, τίποτα δεν μπερδεύω τίποτα. στα νούμερα 20 είχα. Στην άλγευρα 20 είχα. Έλα, ρε Γιώργη. Ναι, αυτό δηλαδή θέλοντας και μη το ποδοσφαιροποιήσανε. Εντάξει, τώρα okay, πήγε στην κόντρα αυτό. Και πιστεύω ότι σε αυτό έχεις δίκιο, Ζάχο. Δηλαδή είναι σαν να αυτοκτόνησε ο άλλος. Δηλαδή, εγώ το έλεγα αυτό, ρε φίλε, δεν το έλεγε ο Ζάχος.
Φίλε, άκουσε με. Ή πάντα ισχύει αυτό, ή δεν με ενδιαφέρει εμένα ο Ταχιάος, δεν τον ξέρω καν τον άνθρωπο. Εντάξει. Ναι. Ούτε με ενδιαφέρει, ούτε. Και αυτό του είπα. Μάλιστα την πρώτη φορά που έγινε εδώ πέρα ανοίξει. Του είπα η ατάκα που την μνημόνευσε και όλα. Θα με κάνει λέω να πάω να ψηφίσω. Εγώ δεν ψήφισα καν στις δημοτικές. Δεν ψήφισα. Λοιπόν, δεν γίνεται όμως τώρα. Ψηφίσαμε οπαδικά και τις προηγούμενες 34 χρόνια δεν ψηφίσαμε οπαδικά. Ή πάντα ψηφίζουμε ή δεν ψηφίζουμε. Μονά, αλλά καρ δεν γίνεται. Υπάρχει εξήγηση. Αλλά καρ δεν γίνεται. Α, πάλι υπάρχει εξήγηση. Τώρα πρώτη φορά ψήφισαν οι παοξίδες. Φυσικά ρε φίλε. Πρώτη φορά. Τις άλλες φορές κάναν αποχή. Μα οι εκλογές συνέπεσαν χρονιά που ο ΠΑΟΚ πήρε double. Τι σχέση έχει αυτό. Δεν έχει σχέση αυτό. Δηλαδή ένα λεπτό ρε φίλε, δηλαδή αν έβαζε δήμαρχος ο Ιωαννίδης, θα ψηφίζανε παοξίδες τον Ιωαννίδη, αυτό μας λες. Ο Ιωαννίδης δεν έβγαινε πρώτος σε σταυρούς. Σε σταυρούς, πρώτος έβγαινε. Έτυχε στη χρονιά που ο ΠΑΟΚ πήρε double, ο κύριος Ζέρβας να είναι δηλωμένος παοξής, να κατέβει ανεξάρτητος, να πάει, να καταφέρει να πάει. Γιατί δεν έβγαινε τον Ορφανό που δεν μπήκε στην τριάδα. Εκλογική μάχη στο δεύτερο γύρο και εκεί να δικαιώσει τον Τάσο Τρέγα Ιατρόπουλο που έπρεπε να πάρει 70% από τους ΠΑΟΞΕΔες. Ο Ορφανός κατέβαινε επειδή δεν ζει εδώ πέρα με τη στάμπα ΠΑΕ ΠΑΟΚ. Ιβάν Σαββίδη. Ήταν και ο Κούδας. Α, μπράβο. Δεν μπήκε στη διάδα. Ποια ΠΑΕ ΠΑΟΚ. ΠΑΕ ΠΑΟΚ. Εντάξει ρε φίλε, όλο το ψηφοδέλτιο μισό ΠΑΟΚ ήταν. Μόνο δύο στελέχη ήταν στον Ορφανό. Ο Νίκος Παπαδόπουλος, ο γιος του αντιπροέδρου του ΑΣΥΓΜΑ. Και ο Κούδας. Και ο Κούδας. Μόνο αυτοί δεν υπήρχαν άλλους. Ο Νίκος Παπαδόπουλος ήταν με τον Ζέρβα. Όχι, όχι, με τον Ορφανό ήταν. Με τον Ορφανό ήταν. Τον Ορφανό ήταν. Εντάξει, έλα, παιδιά, εγώ απλά πιστεύω ότι πήγε πολύ στην υπόλοιψη. Τα βάλε κιόλας ο άλλος τώρα. Έκανε κάποια επιχειρήματα. Αυτό είπαμε, ρε Γιώργο. Ότι άκουσε με, αν υπήρχε ένας, άκουσε με λίγο, αν υπήρχε ένας άλλος υποψήφιος, ο οποίος να ήταν ευρύτερης αποδοχής στον κόσμο της Νέας Δημοκρατίας, θα έβγαινε αυτός, όποιος για να ήταν ο αντίπαλος. Εντάξει, ίσως ναι, εντάξει. Δεν ο άνθρωπος είχε πολλές περισσότερους εχθρούς μέσα στη Νέα Δημοκρατία από φίλους. Αυτό μου είπαν. Τώρα ο τι Μπουτάρης είναι Νέα Δημοκρατία, είναι. Όχι, τρελός είσαι. Τι είναι. Ο Μπουτάρης. Ναι. Όχι, δεν είναι Δημοκρατία. Τι είναι. Δεν ξέρω τίποτα. Ούτε ο Μπουτάρης παίζει να ξέρει τι είναι. Και από όλα και από λίγο. Βάλε λίγο, από... Βάλε λίγο Πασό και λίγο Νέα Δημοκρατία. Ο Μπουτάρης νομίζω ήταν παλιά που στήριζε και η Φόφη. Δηλαδή ήταν νίκη σε αυτό. Ναι, πιο πολύ Πασόκ ήταν. Ναι, έχει δίκιο. Πασόκ τέτοιο, καλύτερο. Ναι. Α, και πώς γίνεται τότε. Μένα... Πώς γίνεται τότε η Δημαρχία να ήταν κίτρινη με Πασοξή και θέλατε να είναι κίτρινη και με Νέα Δημοκρατία. Γιατί ψηφίζαμε ρε φίλε τον Αριανό. Εσύ ψήφισε τον Ζέρβα! Εσύ ψήφισε τον Ζέρβα! Και εμείς δεν ψηφίσαμε το Μπουτάρι που δεν ψήφισα εγώ, τέλος πάντων. Ναι, ναι. Όπως το πας έτσι, το πάω και εγώ. Δικαίωση Τρέγια, 70% πάω, το είπα. Το είπα και δικαιώθηκα. Πού είναι, πού το έγραψε ο... 67,2. Όλα about πάω, το έγραψε. Πού είσαι. Έλα, για μπάλα θα μας πεις τίποτα, Γιώργη. Το αποτέλεσμα αυτό. Για μπάλα, εντάξει. Για την ομάδα σου. Ποια? Για την ομάδα σου, λέω. Πανιώνιος, δεν είσαι ή όχι. Ναι, ναι, εκεί τώρα εντάξει, δεν έχουμε περιορισμό στις μεταγραφές. Έχουμε, θα δούμε. 2-3 ναι. Παίκτες μόνο μπορεί να ανανεώσει, παίρνει πιτσιρικάδες. Εντάξει, το πορτί ναι. Κράτησε τον ίδιο. Δύσκολα θα είναι, αλλά πιστεύω ότι. Θύμησε μας λίγο τον προπονητή, γιατί είπε. Θα πέσουμε, γιατί υπάρχει, ξέρεις, αυτό τώρα ότι με μείον 6. Δεν είσαι και πάνω 20 χρόνια για να σε στηρίζουν. Αυτό είναι ναι, δύσκολα. Ναι. Θύμησε μου τον προπονητή, γιατί είπε. Το Μάτζιο. Α, ο Μάτζιο είναι, ναι. Είναι εντάξει. Είχε και στον Άρη έπαιζε αυτό. Βέβαια, αρχηγό ήταν στον Άρη, αρχηγό. Ναι, είχε παίξει κάποια χρόνια νομίζω. Ναι, δύο στην Αλφα-Εθνική. Με Κοντομινά ήταν. Με Κοντομινά ήταν. Είναι στο 1-4 αυτός, γι' αυτό δεν τον ξέχασα. Είναι στο 1-4 στην Τούμπα. Στην Αλφα-Εθνική ή στη Β'? Ναι, ναι, στο 1-4 ήταν στην Τούμπα. Ή στη Γάμα, γιατί παίξατε και στη Γάμα παίξατε. Τότε που σας πήρε ο Πασεραϊκός στο Ποτάμι. Είναι γιατί ήμασταν τέτοιο, ήμασταν τσιράκι του Ολυμπιακού. Για τον ΠΑΟΚ βλέπω στασιμότητα, Τάσο, γιατί έτσι. Ποιο, ότι. Πικάρο, εντάξει, πικάρο, βλέπω στασιμότητα. Καμία στασιμότητα. Όσο εντάξει, δεν ακούς ονόματα και δεν ακούς κινητικότητα, εγώ τουλάχιστον το χαίρομαι. Εντάξει, ζουν και καλύτερο αυτό. Στα μεταγραφικά του ΠΑΟΚ, όσο τέλος εβδομάδας, τουλάχιστον μια μεταγραφή θα ανακοινωθεί, πιστεύω. Είναι δημοσιογράφος ο Στέλιος, οπότε... Κοιτάξτε, ένα χαφ θα πάρει. Τώρα για τον Άρη, από ό,τι είδα, έχει κάνει καλές μεταγραφές. Έκανε, και αυτός είναι καλός. Έκανε και μια ακόμη μεταγραφή. Ο Άρης δεν την είπαμε, πιάσαμε τα πολιτικά. Και πήρε και αυτό τον Duarte. Ναι. Δεν ξέρω, δηλαδή, τώρα αυτός είχε ξεκινήσει πάρα πολύ καλά, αλλά πιστεύω ότι... Στον Άγιαξ ήταν. Δύο χρόνια βασικός στον Άγιαξ, είναι 28 χρονών, στην Χέρακλες έπαιζε. Χέρακλες, τα ναι, βιντεάκια δηλαδή, του είναι εντυπωσιακά, αλλά στο γήπεδο περιμένουμε να το δούμε. Εγώ δεν μπορώ να πω τίποτα. Αυτός άμα κάνει σίγουρα. Καλό πρώτο γύρο, ναι. Τον Ιανουάριο θα πάει στο Ολυμπιακό, να ξέρεις. Και όποιος θα το λέω, γράψτε το από τώρα. Είναι αρχές Ιουνίου. Όποιος θα βγάλει μάτια από τον Άρη
ναι. Στους πρώτους 4 μήνες του πρωταθλήματος, Δεκέμβριο, Ιανουάριο, έχει φύγει στον Γαύρο. Έχει... Γράψτε από τώρα. Άκουσε με λίγο, Γιώργο. Σωστό είναι αυτό που λέω σε ένα σημείο, γιατί παίρνει παράδειγμα από, τον, από την ομάδα του παίρνει που έφυγε, έφυγε παίκτης και προπονητής το Δεκέμβριο. Έχει δίκιο. Τι σχέση δεν έγινε. 1985. Α, δεν μετράει το 85, είχαμε πόλεμο. Δεν μετράει, Γιώργο. Πόλεμο είχαμε. Δεν μετράει. Το 86 πήρα πρωτάθλημα. Δεν μετράει. Όχι, δεν είπα 85. Πάλι πρωτάθλημα πήρα. Μην μιλέ με. Στην τύχη το είπα. Όχι, χρονολογίε που μπορεί. Ναι, στην τύχη το είπα. Μπανιώτη και Λίμπρεξ. Ένα πρωτάθλημα δύσκολο να έχει πάρει με Μπανιώτη. Και Λίμπρεξ. Και τον Μπανιώτη δεν ξέρει. Πώ το ξέρω, το Μουσάτορ. Πεκτούρα. Πεκτούρα. Έφυγαν που λε Δεκέμβριο, ήταν οι καλύτεροι παίκτε. Ο καλύτερο παίκτη και προπονητή. Αν άκουσε εσύ Δεκέμβριο παγκοσμίω να φύγει προπονητή από μία ομάδα και να πάει σε άλλη ομάδα τη ίδια χώρα, να μου το στείλει αύριο σε email. Έχει το δίκιο ο Ζάκος αυτό που λέει ναι. Και δεν μου αρέσει να το ακούω. Είναι τίμιο. Απλά πρέπει να πούμε ότι ο Πάοκ είχε πάρει πρωτάθλημα. Δεν ήταν άτυπο 50 χρόνια, ολοκληρό. Ναι, και ήταν πάντα πρωταγωνιστή και έπαιζε κάθε χρόνο Ευρώπη. Ενώ τώρα ο Άρης. Πρέπει να κρατήσει ένα σύνολο, μια ομάδα. Ενδιαφέρεται για τον Άρη, Γιώργο. Όχι, λέω την άποψή μου, δεν ενδιαφέρομαι. Ναι, ενδιαφέρεται να πάει καλά ο Άρης. Λέω τώρα το τι με γεννήσετε. Έχω άδικο, ρε φίλε, δεν πρέπει δηλαδή. Ό,τι καλό βγαίνει τώρα πρέπει να φεύγει. Εγώ θα σου πω να μην πάει στο Ολυμπιακό. Ναι. Δηλαδή το Ματέο Γκαρσία δεν πρέπει να το κρατήσει τώρα, να δώσει. Δεν έχουμε λεφτά, ρε φίλε. Δεν έχει εσύ, ο άλλο έχει, ρε. Δεν έχουμε, ρε φίλε. Α μπούμε στο μίλο να τον κρατάρουμε. Για να ολοκληρώσω. Πρέπει να κρατήσει παιχταράδε. Το κρατήσει ο Λάρσον. Ναι. Έτσι. Βέβαια. Okay. Το Ματέο Γκαρσία για μένα να το κρατήσει δεν μπόρεσε. Ναι, 1,5 εκατομμύριο. Αν βγουν αυτού την κοινή, καλό παιχνίδι. Μέσα είναι. Να δούμε αυτού του δύο Σουηδού, φαίνεται καλό τα γλάρα. Καλό είναι. Αυτό εδώ η Μαϊμού, εδώ ο πήθηκα εδώ καλούτσικο φαίνεται. Να σου βάλει γκολ στην Τούμπα στο 0. Κατέβασα τον Ταμούτα του Σουηδού. Ντουάρτε, τον βλέπει τώρα. Να οχ. Μπαλαδόβατσα φαίνεται. Δεν μου αρέσει το Ταμούτα, επικίνδυνο το βλέπω για να πω την αλήθεια γιατί δεν είμαι ψεύτη. Αλλά πιστεύω ότι άμα θα παίξει καλά θα φύγει αυτό το Ιανουάριο. Για να το δούμε. Κάνει πρόβλεψη. Για να το δούμε. Όχι μόνο Ολυμπιακό, γιατί και ο Πάοκ μπορεί να μπει στο παιχνίδι. Γιατί σωστά. Άμα θα πάει τώρα τα αφεντικό τη χώρα, ο Μαρουλάτο, ο Νταμπλούχο και πει τον παίκτη. Έλα εδώ, φίλε. Τρία χρόνια κρίνει στον Άρη. Τι? Τρία χρόνια κρίνει. Στα γραφή είναι. Ναι, βέβαια. Καλά, αν πάει στον Κάρι τώρα, φιλαράκι. Να δώσει 3 εκατομμύρια και πάρε. Πάρε 3 εκατομμύρια. Πάρε και δύο εργοστάσια τις παλέτες σου δίνω κούτρα. Ωραία, μπράβο. Τι θα πει. Με άπλαση. Θα πει όχι. Όχι. Γιατί θα περιμένει τι. Χαζός είναι να περιμένει κανένα 7-2 πάλι. Μια χαρά είναι τα τρία χαρτιά. Έλα Γιώργο. Εγώ πάντως πιστεύω ότι ευκαιρία έχει τον Άρη να κρατήσει ένα κορμό να πει να άρε φίλε δεν ακούγεσαι. Δεν ακούγεσαι. Γιώργη κουνήσου λίγο ρε φίλε. Δεν έχει σήμα. Κάνει διακοπές. Έλα. Έλα, έπεσε. Το έπεσε. Είπε το πείμα. Λοιπόν, το Γιώργη. Μόνο, το μόνο να σε απαντήσω. Όπως έκανε. Όχι, τώρα εγώ θα μιλήσω. Εσύ να απαντήσει. Γιατί είπε, έκανε πρόβλεψη. Ναι. Θα κάνω και εγώ άλλη πρόβλεψη. Είπε, αυτό θα φύγει. Όχι, θα φύγει. Θα πάμε διάλειμμα. Όχι, δεν, άμα το, αν δεν έπεσε. Έπεσε ο φίλος. Έλα. Να. Έλα. Αναστήθηκε. Έλα, σε ακούμε, ναι. Λέω, είναι ευκαιρία δηλαδή, για τον Άρη, γιατί και πριν από 10 χρόνια που είχε τη δική σου εκεί με τη διαχείριση και δεν μπορούσε να κρατήσει εύκολα παίχτες. Ναι. Να κρατήσει, γιατί εντάξει είχε ένα πρόεδρο βέβαια περιορισμένο οικονομικό δυνατοτήτων. Σωστό και αυτό. Ευκαιρία να κάνει μια καλή ομάδα. Συμφωνείς με Τρέγια δηλαδή. Έχει μια καλή να την κάνει καλύτερη. Έχει μια αρκετά καλή ομάδα να την κάνει πιο δυνατή. Έχει αυτή την ευκαιρία. Έχει ένα ταβάνι ο Καρυπίδης όσο να βάλει. Καλά, δεδομένο αυτό. Και ο ίδιος το λέει. Και ο ίδιος το λέει. Πάντως να σου δώσω όπως έκανε πρόβλεψη ο Τάσος ότι ας πούμε αν είναι αυτός ο καλός ο Ντουάρτε παρότι θα έχει τρία χρόνια θα τον πάρει ο Ολυμπιακός, θα σου κάνω και εγώ άλλη μια πρόβλεψη. Βλέπω τον Άρη Κυπελούχο Ευρώπη, Κυπελούχο Ελλάδος, Ευρώπης λίγο δύσκολο. Θα το πάρει ο ΠΑΟΚ, γι' αυτό κατάλαβες. Ναι, όχι, θα το πάρει ο ΠΑΟΚ φέτος. Λοιπόν, Κυπελούχο Ελλάδος και βλέπω τον κύριο Ζέρβα να, κάνει, να ανεβάζει τη σημαία στο Δημαρχείο. Αυτός θα την ανεβάσει. Στον ιστό. Αυτό. Θα το ψάξουμε. Φία δίκη θα είναι. Θα μετανιώσει που έγινε δήμαρχος. Θα το περιμένουμε λίγο αυτό να το δούμε. Ναι. Αλλά αν πάει κανένα τελικό, τελικό ο Άρης ναι. του χρόνου, ναι. σίγουρα αντίπαλο, μεγάλες πιθανότητες. Ναι. Όχι σίγουρα, μεγάλες πιθανότητες έχει να έχει τον, τον ΠΑΟΚ που έχει κατακτήσει τα τρία τελευταία συνεχόμενα. Άρα πολύ δύσκολα να το δεις. Μήπως είναι γραπτό της μοίρας του κυρίου Ζέρβα ναι. να σηκώσει τη σημαία του ΠΑΟΚ για ένα μήνα λέω εγώ στο Δημαρχείο δύσκολα. Και να μην υπάρξει πλέον καμία αντίδραση. Γιατί νομίζω ότι η τέταρτη συνεχόμενη άμα το πάρουμε ναι.
θα παραδεχτούν πάρα πολύ την ανωτερότητα και την κυριαρχία του δικεφάλου του Βορρά, που έχει απλώσει πάλι τα δαμπάδα αφαιρά του και έχει σκεπάσει όλη την ελληνική. Σιγά, δύο κουτσουλιέ μου ήρθαν, σιγά, σιγά. Βλέπατε, γορίτσα μου. Μένει να το δούμε. Έτσι, ρε φίλε, υγεία. Ή το τέταρτο σε σειρά. Δεν θα πάρουμε, αλλά δεν θα πάρει. Δεν θα πάρει τίποτα, του Άρη το κύπελο. Του Άρη. Να πα μέχρι τον τελικό. Είναι δικό μα ο κύπελο φέτο, τέλο. Το κύπελο από τα ψυγεία τη Εύγα είναι το δικό μα. Κλείσω, όχι τον ακροατή, τον τρέγια, κλείσω. Α το πάρουνε. Δεν έχουμε πρόβλημα. Έγινε, ρε Γιώργη, έγινε. Να πάρουμε πρωτάθλημα. Να σε γεια σου, Γιωργάρα. Στέλιο. Θέλω τουλάχιστον 7 συνεχόμενα. Φτάνει ο αριθμό σου ψεύτη. Πε έναν άλλο. Όπω κατάλαβε, Στέλιο, έχει πάρει 3. Έχει πάρει double. Δεν μπορεί τον Άρη να πάρει. Άμα πάρω το πρωτάθλημα του χρόνου, δεν με νοιάζει. Ας κάνεις ό,τι θέλεις. Ρε ξέρεις τι έλεγε. Ρε ξέρεις τι έλεγε. Του έλεγα, θα πάρεις το πρωτάθλημα. Έχεις πρόβλημα να πάρεις το κύπελο. Όχι! Όχι, δεν. Γιατί να το πάρει το κύπελο. Μεγαλύτερο πρόβλημα θα έχουμε τον Ολυμπιακό παρά με τον Άρη. Να το τέλειος είναι εδώ ένας. Τον Ολυμπιακό τον έχουμε συνηθίσει. Έχει συνεχόμενα. Λοιπόν. Αυτά βέβαια δεν είναι αυτό που έχει ο ΠΑΟΚ. Πάμε έτσι. Στο τελευταίο διαφημιστικό διάλειμμα. Αμέσως μετά 23-12-87-38-69-45-287-38. Τα εκπομπή Λίμπερο 107,4 στον FM. Τάσος Τραγιάς, Ζάχος Ντρούλινγκ, Στέλιος Παπαντονίου, ο δημοσιογράφος της εκπομπής μας. Βασίλης Καβαδίας στη ρύθμιση του ήχου και τις μουσικές επιλογές. Είναι Βασιλάρας. Και η φίλη μας η Γρηγορία απ' έξω, η κουκλάρα με τις όμορφες ματάρες, την οποία τη ματιάξαμε και τώρα τη δώσαμε λίγο σπράιτ για να συνέλθει. Σπράιτ είπε. Σπράιτ λε. Σύνδεση με τα προηγούμενα κάνει ο Τάσος. Ναι, δεν το λέω στον αέρα. Κάνω συνειρμούς. Θα γίνει ρεζίλη. Τι ρεζίλη να γίνω, ρε φίλε. Τη συνέφερα την κοπέλα. Μια χαρά. Αυτό όντω. Αυτό το αναγνωρίζουμε και όντω είσαι. 23-12-87-38 για του φίλου. 69-45-287-38 έχουμε ένα τέταρτο σχόλιο. FM και ενό σχόλιο μήνυμα αποστολή στο 54-526 για όσου κρυφακούτε και για του ντροπαλούλιδε. Λοιπόν, πάμε στο φίλο που έχουμε. Ναι, τον μην το ξεχάσουμε. Καλησπέρα. Ναι, καλησπέρα. Γεια σου, καλησπέρα, φίλε μου. Το όνομά σου, Άνθερης, λοιπόν, έτσι. Αντώνης λέγομαι. Αντώνη, έχει ξαναπάρει. Θεσσαλονίκη. Αν έχω ξαναπάρει. Ναι, πρέπει να έχει ξαναπάρει. Σα όχι. Καλώ όρισε, Αντώνη. Όχι, να σε καλά. Λοιπόν, κοίτα να δει, ήθελα να πω για τι εκλογέ. Ναι, πέρα. Επειδή άκουγα, δεν την άκουσα να αρχίσει την εκπομπή σα, λίγο στο τέλο, γιατί από τι 9.30 και μετά. Έχασε. Ναι, εν πάση περιπτώσει, να θυμίσω ότι η μόνη φορά στι δημοτικέ εκλογέ που κατέβηκε Παοξή υποψήφιο και έχασε ήταν το 2014 που κατέβηκε ο Καλαφάτης, έτσι. Mm. Αν θυμάστε καλά, το 2014 με τη Νέα Δημοκρατία που κατέβηκε. Mm. Αν θυμάστε καλά, το 2014 υπήρχε ένα κλίμα κατά τη Νέα Δημοκρατία, αντίθετα από ό,τι είναι τώρα, κατά τη Νέα Δημοκρατία. Η Νέα Δημοκρατία δεν κέρδισε κανένα Δήμο, κανένα περιφέρεια. Έχασε πάντα. Με Σαμαρά αρχηγό στη Νέα Δημοκρατία. Έτσι. Ναι, με Σαμαρά. Το υπήρχε το κλίμα το κατά τη Νέα Δημοκρατία που έχασε όλου του Δήμου. Δεν κέρδισε κανέναν. Ήταν καταδικασμένο να χάσει. Και εκτός αυτού που τάρισε να αντίπαλό του τότε στη δεύτερη τετραετία, είχε αποδείξει, α πούμε, ότι στην πρώτη τετραετία ότι ήταν πιο φιλοπαοξίδε του Παοξίδε. Οπότε χρειαζόταν ο Πάο και ήταν αρχή πρώτο. Δεν προκάλεσε ποτέ ο Μπουτάρη, ξέρω εγώ, όπω προκάλεσε ο Παχιάο. Έλεγε ότι ο γαμπρό του είναι Πάο, θα γίνει Πάο κτλ. Σε αντίθεση με τώρα, που αυτή την εποχή είναι ακριβώ το αντίθετο 14. Η Νέα Δημοκρατία έχει μεγάλο ρεύμα, σαρώνει παντού, κέρδισε τα πάντα. Τα πάντα, περιφέρειε, δήμου, θα κέρδισε όλα. Το μόνο Δήμο που έχασε είναι το Δήμο Θεσσαλονίκη. Τον οποίο τον έχασε καθαρά. Λόγω Ταχιάου και λόγω Πάου. Και έτσι, λόγω ότι προκάλεσε. Λόγω Ταχιάου το χάσε που δεν ήταν ο υποψήφιος που έπρεπε να είναι. Πόσο όχι, λάθος κάνει. Λάθος κάνει. Λάθος κάνει. Να σου θυμίσω. 50. Τον κύριο Χατζησάβα τον έχει ξεχάσει, μάλλον. Τον έχει διαγράψει από τη μνήμη σου. Τον κύριο Χατζησάβα. Τον κύριο Χατζησάβα. Ο Χατζησάβας από την Άπολη που κατέβηκε. Δεν ξέρεις πόσα έβγαινε χρόνια. Ναι, περίμενε λιγάκι, όχι. Εσύ δεν θυμάσαι καλά. Εσύ δεν θυμάσαι καλά. Για πες μας. Εσύ δεν θυμάσαι. Εγώ θυμάμαι ο Χατζησάβας όταν κατέβηκε, νομίζω κατέβηκε για νομαρχία. Για νομαρχία, κατά σχέση είχε αυτό. Για νομαρχία. Ναι, εγώ θα σου θυμίσω. Όταν κατέβηκε για νομαρχία, εγώ θυμάμαι πολύ καλά εκείνη την εποχή. Η εφημερίδα που αοξίζει, η εφημερίδα που υπήρχε τότε, τον έκραζε. Τον έλεγε πουλάει παοξιδηλίκη τώρα. Που δεν έχει πατήσει τη τούμπα και προσπαθεί να πάρει ψήφους από Παοξίδη που έπαιρνε 80%. Ναι, αλλά ο κόσμος τον έκραζε. Ο κόσμος τον έκραζε. Σου λέω, ο κόσμος τον έκραζε. Μην τον ψηφίζετε γιατί πουλάει Παοξίδη. Αντώνη, συγγνώμη. Πιο πολύ αυτή τη στιγμή γνωστός στον ΠΑΟΚ είναι ο Σίμος ο Δανιηλίδης, ο οποίος είναι δήμαρχος Νεαπόλεως Οικαιών. Ναι, το ξέρω. Γιατί έρχεται συνέχεια στο γήπεδο. Εγώ το βλέπω προσωπικά σε κάθε μάτσα. Ναι, ο Χατζησάβας δεν είχε πατήσει ποτέ. Παρά ο κύριος Γρηγόρης νομίζω το λέγανε, Χατζησάβα. Δεν μιλάμε για τώρα, εμείς μιλάμε για τότε. Μιλάμε για πριν 15 χρόνια, 20. Παραπάνω. Όχι, δεν έχει παραπάνω. Που κατέβηκε ο Χατζησάβα, που έφυγε.
Ο Χατσάβα. Τέλο πάντων, κάπου εκεί είναι. Δεν έχει σημασία πόσα χρόνια είναι. Εγώ σου λέω ότι η εφημερίδα που άκουσε, μάλλον τον έκανε. Και έλεγε του ψηφίσατε γιατί που λέω πάξει τη λίγη. Και για να σου πω για τον Ταχαίο που λέει ότι λάθο επιλογή, λάθο κάνει. Ο Ταχαίο όταν πρωτοανακοινώθηκε για τη Νέα Δημοκρατία, τα πρώτα γκάλα που βγήκαν, γιατί οι περισσότεροι δεν τον ξέρανε, α πούμε, εμεί δεν ξέραμε τι είσαι Ταχαίο, έτσι στο Δήμο μέσα δεν ήξερε κανεί. Τα πρώτα γκάλα που βγήκαν, αν θυμάσαι, τον είχε 15-20. Το 2002. Φίλε, στο Δήμο μέσα τον ήξεραν, αλλά τέλο πάντων. Περίμενε λιγάκι, φίλε να πω. Όταν πρωτοανακοινώθηκε ο Ταχαίο. Όταν πρωτοανακοινώθηκε ο Ταχαίος, εντάξει, στο Δήμο το ξέραν, εμείς δεν το ξέραν. Οι περισσότεροι δεν το ξέραν. Εν πάση περιπτώσει, τα γκάλα που το δίναν 15-20 μονάδες από τον δεύτερο που δεύτερο παλεύαν το πουλ ορφανό, δεν ξέρω τι άλλοι, και με το που άρχιζε ο Ταχαίος να λέει τα χαζάρτα που έλεγε για το Σταδίδη, άρχιζε να πέφτει, άρχιζε να πέφτει με αποτέλεσμα να γίνει αυτό που έγινε. Έγινε καθαρά λόγω δηλώσεων του Ταχαίου και λόγω ΠΑΟΚ. Είναι η πρώτη φορά που ΠΑΟΚΣΥΔΕΣ ψηφίσαν οπαδικά, η πρώτη φορά. Ωραία. Αυτό μένει να δούμε την επόμενη φορά αν είναι ο κύριος Ζέρβας υποψήφιος και είναι ένας άλλος από τη Νέα Δημοκρατία. Να δούμε αν θα βγει ο υποψήφιος. Θα περιμένετε 5 χρόνια. Όχι, 4. Κοίτα να δεις, εγώ σου λέω, αν τυχόν κατέβαζε κάποιον άλλο που δεν προκαλούσε, εγώ δεν σου είπα την τέτοια καλά που τον Ζέρβα θα ψηφίσει μόλις Ζέρβα, έτσι επειδή είναι παοξής. Αν κατέβαινε ένας σοβαρός ο οποίος δεν προκαλούσε, ο Ταχαίος προκάλεσε για αυτούς τους πύρους παοξίδες. Αν κατέβαινε κάποιος άλλος ο οποίος δεν μιλούσε για τον ΠΑΟ, δεν προκαλούσε, θα τον έπαιρνε το Δήμο. Απλά τώρα με αυτά που είπες, εισπήρωσε οπαδικά και την πλέρωσε. Η άποψή σου είναι αυτή. Όλα έχουν, δεν μπορώ να πω ότι έχουν κάποια λογική ως ένα σημείο. Δεν μας είπες βέβαια γιατί ο κύριος Ορφανός που ήταν με τη βούλα ο ΠΑΟΞΙΣ στον πρώτο. Πάλι λάθος. Όλο λάθος. Με τη βούλα ποιος ήταν με τη βούλα. Συγγνώμη λίγο Αντώνη. Με τη βούλα πότε ήταν με τη βούλα. Με τη βούλα Ιβάν Σαββίδη. Από πού το βγάζεις. Λάθος κάνεις. Αυτό είναι δικό σου που λες. Από πού το βγάζεις. Κανένας δεν ήταν με τη βούλα. Να ξέρεις ότι τον Ορφανό τον κράζανε οι ΠΑΟΞΙΣ. Το ξέρω. Η σειρά 4 έβγαλε ανακοίνωση. Γιατί μπήκανε δεκάδες παοξάκια φυλακή με κοινό. Μόνο παοξές Αριανή δεν πήγαν. Η ΦΥΑ 4 έβγαλε ανακοίνωση. Έβγαλε ανακοίνωση κατά του Ορφανού. Αριανή δεν πήγαν. Κατά του Ορφανού. Οι παοξίδες βγάλανε. Όχι, δεν θα βγάλουν. Είναι αυτό που λέει ο φίλος. Η ΦΥΑ 4 έβγαλε και ανακοίνωση κατά του Ορφανού. Και επίσης ο Ζέρβας ήταν και στο διοικητικό συμβούλιο του Ερασιτέχνη ΠΑΟΚ. Ήταν κάποιον μπορούμε να το χαρακτηρίσουμε στιγματισμένο ασπρόμαυρο. Αυτό είναι ο Ζέρβας. Ωραία. Εφόσον είναι έτσι όπως θα λέω, γιατί δεν ήταν. Η σημαία του συλλόγου σου δεν ήταν στο Ζέρβα και ήταν στον Ορφανό. Είναι προσωπική η. Α, προσωπική και αυτό ρε φίλε. Και στο Ταχαίο τα παοξίδες. Τι σημασία έχει αυτό. Και στο Ταχαίο πήγα παοξίδες. Παοξίδες δεν ήταν. Είναι το ίδιο ένας παοξίδες στον Ταχαίο και είναι το ίδιο ο Γιώργος ο Κούδας. Αυτό μας λέει. Τι ήθελα να πάει, τι να κάνω ρε φίλε. Τι ήθελα να πάει. Παοξίδες δεν ήταν στον Ορφανό. Και είπε θα πάω στον Ορφανό. Αυτό σε πήρα και σένα να δει. Όχι, ξύπνησε το πρωί ο Κούδας και είπε θα πάω στον Ορφανό. Ο Σαράβης δεν ήταν. Τι σημασία έχει. Αν πήγε στο Ζέρβα τι θα άλλαζε τώρα. Ο Σαράβης που πήγε. Τι μου το λες τότε να πει. Ο Σαράβης που πήγε. Στα Τρίκαλα. Στην Οτοπούλου πήγε. Σαράβης στα Τρίκαλα, Σαράβης και τώρα και στα και ο ΠΑΟΚ ήταν άδειο και ο ΠΑΟΚ δεν στήριξε κανέναν, απλά έκραξε με το Σαββίδι το, που ανέβασε που έκραξε τον Ταχαίο. Έτσι δεν είναι επίσημα okay. ΠΑΟΚ, δεν είπε ούτε Ζέρβα ούτε Ορφανό, ο κόσμος του ΠΑΟΚ ξεσφυρώθηκε λόγω το χαζομάρο που είχε το Ταχαίο. Μεγάλο δίκιο έχεις αυτό που λες φίλε, όντως το ξεχάσαμε και σε διαρροή της ΠΑΕΠΑΟΚ που είχε πάρει θέση όταν είχε πει ο κύριος Ταχαίος ότι στιγματίζομαι και και με στοχεύουν για να με καταπολεμήσουν, για να μην έχω στιγματιστεί. Αυτό ήταν γεγονός βέβαια. Είχε ξεκαθαρίσει η ΠΑΕΠΑ όπως δεν στηρίζει κανέναν από τους υποψηφίους. Απλά ήταν κατά του Ταχαίου. Δεν στηρίζει κανέναν από τους υπολείπους. Έκανε ένα θυμάσαι που ανέβασε ο Γιώργος Σαββίδης, τον έλεγε τον γραφικό και, okay, και πολιτικά αντί του Ταχαίου. Μόνο αυτό. Εκεί ήταν okay. Και η απάντηση. Ήταν εκεί έφαγε και την ήττα όλη, να ξέρεις. Το ξέρω. Τις δηλώσεις που έκανα. Για μένα είναι πολιτικός αυτόχυρ με αυτό που έκανε, που προσπάθησε να λαϊκίσει και να πολεμήσει τον Ιβάν Σαββίδη και τον ΠΑΟΚ, αυτοκτόνησε. Ήταν το φαβορί. Εμένα, να σου πω, να σου πω την άποψή μου και να κλείσω. Κατέληξε το outsider. Να σου πω την άποψή μου και να κλείσω. Ναι. Βλέποντας στην αρχή, όταν το βγάλανε που είχε 15 μονάδες διαφορά, πρώτος ο Ταχαίος και δεύτερος Ορφανός, με το που 15 μονάδες κάτω, έχοντας την περιουσία αυτόν τον κάρτα, βγήκε και άρχισε να πουλάει μακιά τώρα για το Σαββίδη και ο έτσι και ο αλλιώς. Δεν περίμενε ότι θα γυρίσει, ότι θα συσπηρωθούν οι παόξες. Εγώ λέω να κατεβάσετε ένα κόμμα, λέω, ή στο Δήμο ή στην τέτοια μια που είστε τόσο πολύ, να κατεβάσει ο κύριος Σαββίδης ένα κόμμα, να πάρετε
και την Πρωθυπουργία. Ότι είμαστε πολλοί το ξέρει. Ότι είμαστε πολλοί το ξέρει. Ότι είμαστε πολλοί το ξέρει. Αυτό το ξέρω. Ότι είμαστε πολλοί το ξέρουν όλοι. Ότι είστε πολλοί το ξέρω. Αλλά εσείς λέτε ότι είστε πολύ περισσότεροι από αυτό που νομίζετε ότι είστε. Γι' αυτό κατεβάστε ένα κόμμα στις εθνικές εκλογές να μην βρείτε την ψήφο σας μέσα στην κόλπα. Υπάρχει περίπτωση να κατεβάσει ο Σαββίδης και να μην μπει στη Βουλή. Γιατί δεν μπαίνει. Βέβαια, 100%. Γιατί δεν θέλει, ρε φίλε. Αν δεν θέλει να μπει στη Βουλή. Αλλά θέλει το Δήμο. Δεν θέλει να κατευθύνει και 100.000 επιχειρήσεις. Οκ, δεν θέλει. 100.000 επιχειρήσεις, γιατί να μπει στη Βουλή, έγινε, να πούμε. Έγινε, φίλε. Άμα θέλει, είναι λογικό αυτό που λέει. Σαβίδης. Είναι λογικό. Και φυσικά και είναι λογικό. Βέβαια, φυσικά αγοράζει, και αγοράζει. Δεν θέλω να μπουν όλοι στη Βουλή. Αγοράζει εφημερίδα και τηλεόραση και δεν θέλει να ασχοληθεί με την πολιτική. Όχι, γιατί όσοι έχουν εφημερίδα θέλουν να μπουν στη Βουλή. Όσοι θέλουν να μπουν στη Βουλή. Και ο Κούδας ξύπνησε ένα πρωί. Όσοι δημοσιογράφοι ασχολούνται με την πολιτική θέλουν να μπουν στη Βουλή. Ο Κούδας ένα πρωί μας είπες και είπε θα πάω στον Γιώργο Ορφανό. Γιατί να μην πάει ρε, πάω εγώ δεν είπα Ορφανός. Να μην πάει ρε φίλε, ξύπνησε γιατί, ένα πρωί και, σου περίεργο και ήρθε, του ήρθε η θεία φώτιση να πάει στον Ορφανό. Ήρθε το περίεργο φώτιση. Που είναι και το λες κανένα, ο Ορφανός. Κανένα, μα κανένα. Γιατί το λες και ο Ορφανός. Μα το λέω έτσι μου φαίνεται περίεργο. Ένας άνθρωπος που δεν έχει ασχοληθεί ποτέ με τα πολιτικά. Και ο Ορφανός πάει όπινε, γιατί μην πάει στον Ορφανό. Όχι, ένα ασχοληθεί, έχει ξαναβάλει. Είχε ξαναβάλει. Με ποιο κόμμα είχε βάλει. Με το ΚΚΕ. Του ήρθε ο Φλωράκης στον ύπνο του και του είπε Γιώργο Κούδα, θα ακολουθήσεις τον Γιώργο Ορφανό. Έχετε και το ίδιο όνομα. Και αυτό τώρα τι κακό, δηλαδή δεν σε πειράζει ότι το λες 15 φορές. Μα είπα ότι είναι κακό, είπα ότι είναι πολύ. Γιατί το λες 15 φορές, δεν είναι κακό. Λέω ότι είναι λογικό, λέω ότι είναι λογικό. Δεν είπα κακό, λογικό λέω. Άστο να βγάλει καλοκαίρι, φίλε. Άστο να κάνουμε να πάμε τρία πουλάκια κάθονται. Ναι, τρία πουλάκια. Εσένα ήταν πολύ λογικά αυτά που είδες, εμάς είπαν τρία πουλάκια. Στη δικιά σου λογική να πούμε εντάξει, στη δικιά σου λογική. Ναι, στη δικιά σου λογική λέμε εμείς. Ναι, ακριβώς έτσι να πω. Και στη δικιά σου λογική και η δικιά μου. Δηλαδή μόνο με τη δικιά σου λογική συμφωνείς μόνο εσύ να πω. Σου είπα, τρίτος βγήκε ορφανός. Τι να μας πεις άλλο. Τρίτο. Τι σημαίνει αυτό. Κατά υδρομένο. Ότι δεν πήγε στην Ελλάδα. Εντάξει τώρα το ότι... κατά ναι, τι σημαίνει αυτό ότι βγήκε τρίτο. Τι σημαίνει αυτό. Βγήκε τρίτο, αυτό σημαίνει. Δεν έχει τόσο μεγάλη διαφορά. Και τι κακό είναι που βγήκε τρίτο. Και δεν βγήκε πρώτο. Και δεν βγήκε πρώτο. Τι σημαίνει αυτό. Τίποτα. Αυτό τι του λες, φύγε για τέταρτο. Αυτό του βγήκε τέταρτο. Πέμπτο και ούτω καθεξή. Εσένα γιατί δεν σημαίνει κάτι που βγήκε πρώτο. Α το ραγκούρνο στο μάτι του Σαντζαμπέλα. Εσένα βγήκε πρώτο ο Σέρβα. Σημαίνει κάτι. Ο Ορφανό βγήκε τρίτο δεν σημαίνει τίποτα. Εννοείς, περίμενε λιγάκι, εννοείς ότι ο Ορφανός ήρθε από αυξής και βγήκε τρίτος. Αυτό δεν θα μου πεις. Δηλαδή περίμενε, το Ζέρβα ποιος το στήριζε, άλλη ομάδα. Και τον Ζέρβα και τον Ορφανό το στήριζε από αυξής. Και γιατί δεν βγήκανε αφού σωρίζεται και 80% στην πολιτική οι δύο και βγήκε ο Ταχιάος που είναι η μειονότητα. Γιατί ο Ταχιάος έχει τη στήριξη της Νέας Δημοκρατίας από πίσω. Αιτία, και άμα αρτρίζεις τα... Άμα αρτρίζεις 15 και 15 που πήρε στο πρώτο γύρο ο Ορφανός και 15 που πήρε ο Ζέρβας με 30%. 30% πήραν και δύο. Αν τα αρτρίζεις στο πρώτο γύρο. Οκ. Άντε να σε καλά. Να σε καλά, καλό σου βράδυ. Να σε καλά. Το ότι ήμασταν πολλοί το ξέραμε. Το ότι ήμασταν πάρα πολλοί δεν το γνωρίζατε στο κέντρο της πόλης. Εσύ είπες λιγότεροι, περισσότερους από αυτούς που βγήκε. Το ότι ήμασταν πάρα πολλοί δεν το γνωρίζατε, το καταλάβατε και αυτό. Κατάλαβες λεκάκι. Και καλά. Κατάλαβες λεκάκι, κατάλαβες ψωμιάδι. Πάει και αυτός. Κατάλαβες. Και λυπή, Νοτοπούλου. Πάνε τώρα να περάσεις με το Ζέρβα νόμο. Πάει στο Δήμο Νοτοπούλου. Είπε δικαίωση τρέγια 70%. Νοτοπούλου πήγαινε με το Ζέρβα τώρα. Να δω πώς θα περάσετε να πούμε οποιαδήποτε διάταξη στο Δήμο. Εσύ Αντώνη τον έκανε και γκούρλο σε μάτι σαν τον Τζαβέλα. Άστονα γιατί θα βγάλουμε καλοκαίρι να πω. Ο Τζαβέλα γιατί πιέζει την γκούρλο με τα μάτια του. Δεν γκούρλο ο Τζαβέλα. Του Πάοκ. Του Πάοκ. Δεν το ξέρω. Δεν με παρακολουθούσε. Ιδίω όταν έβγαινε άσο ημίχρονο διπλό τελικό εκεί να τη γκούρλο. Καλησπέρα. Γινόταν αυτά στον Πάοκ. Στον επόμενο στην Εθνική. Καλησπέρα. Καλησπέρα να πούμε δύο κουβέντες. Φτάνει ρε μπουρουμπούρου. Δεν θα μας πεις εσύ κύριε τι θα λέμε και πόσο θα το λέμε. Σωστό, σωστό. Λοιπόν ακούστε λίγο να πω δύο λεπτά τη γνώμη μου. Καλώς ορίσατε και πείτε μας και το όνομά σας. Δημήτρης Ηρακλειδέα. Δημήτρης Ηρακλειδέας. Έλα ρε φίλε και ένας. Γεια σου ρε Μίτσο. Λοιπόν, ακούστε παιδιά, νομίζω ότι είναι κατάντημα για την πόλη μας αυτό που κάνουμε και εγώ συμμετέχω σε αυτό. Εγώ δεν είμαι ούτε Παοκτζής ούτε Αργιανός, δεν ψήφισα το Ζέρβα, νομίζω ότι είναι κατάντημα αυτό που κάνουμε. Να σας ρωτήσω κάτι. Ναι. Θεωρείτε ότι είναι ωραίο αυτό που γίνεται στον Πειραιά με τον Ολυμπιακό και τον Μόραλι? Αυτό να ρωτήσουμε τους δημότες, αν έχουν διέργο, δεν ζούμε στον Πειραιά. Όχι, άλλο ρωτάω. Ναι. Αυτό που βλέπουμε εμείς, αυτό που δηλαδή χειροκροτούν, βάλανε το Μόραλι τον πρώην Ολυμπιακό.
Σώνει και καλά όλος ο Πειράς ψηφίζει Ολυμπιακό. Αυτό ρωτάω. Είναι καλό, το θεωρείτε όμορφο, είναι καλό για την πόλη του Πειραιά. Αν προσφέρει και είναι ικανός για τον Πειραιά, γιατί να μην είναι καλό. Αυτό το κομματικοποιημένο, ναι, το ποδοσφαιροποιημένο, αυτό ρωτάω. Ναι, όχι, σας, δεν είναι αντικειμενικό. Σαν ιδέα δεν είναι σωστό. Δεν είναι αντικειμενικό. Αν όμως, λοιπόν αυτό δεν μας αρέσει για τον Πειραιά, ναι, δεν πρέπει να το κάνουμε για την πόλη μας. Ναι. Δεν μας αξίζει η πόλη μας να πάω ξοαριρακλειδοποιηθεί. Σωστό αυτό. Ναι. Καταλαβαίνετε. Ναι, δεν μιλάς λάθος. Σωστό, είναι κατάντημα για την πόλη μας να αρχίσουμε να λέμε ο δήμαρχός μας είναι ΠΑΟΚ, ο δήμαρχός μας είναι Άρης, ο δήμαρχός μας είναι Ηρακλής. Ναι. Είναι κατάντημα. Σωστό αυτό. Δεν μας αξίζει, παιδιά, να το λέμε αυτό. Κόψε το, αν θέλετε να μ' ακούσετε, συγγνώμη, τη γνώμη γιατί μου λέω πάντα. Συγγνώμη, για την άποψή σου. Δεν χρειάζεται να το συνεχίσουμε, γιατί θα καταντήσουμε γραφική όπως είναι αυτή κάτω. Ωραία. Να σε ρωτήσω αυτό τώρα κάτι λίγο. Παρακαλώ, σωστά μίλησες. Σωστά μίλησες. Εγώ, και μην το πάρεις τώρα ανάποδα επειδή είπες ψήφισα τον Ζέρβα. Λέγε, 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 θέλω να μου πεις ποιο ήταν το κριτήριό σου και ψήφισες τον κύριο Ζέρβα. Άμα θέλεις, μας λες έτσι. Επειδή είμαι επώνυμος. Εντάξει. Έχω άποψη και την έχω εκφράσει. Ωραία. Ότι ο συγκεκριμένος της Νέας Δημοκρατίας δεν ήταν ο κατάλληλος. Άρα δεν ψήφισες Ζέρβα, με λίγα λόγια. Ψήφισες δηλαδή... Ψήφισα Ζέρβα για τους λόγους μου, ξαναλέω. Ωραία. Αλλά ο συγκεκριμένος, η συγκεκριμένη επιλογή της Νέας Δημοκρατίας ήταν ακατάλληλη. Αυτό που είπα εγώ από την αρχή, είπες, δεν ξέρω αν μας άκουσες. Δημήτρη, μια ερώτηση στον Δημήτρη. Το 30% ψήφισε Αντιταχιάο και το υπόλοιπο ποσοστό ψήφισε Αξία. Δημήτρη, ωραία, δεν ήταν μόνο λαδασμένη, πιστεύω, η επιλογή της Νέας Δημοκρατίας. Αυτό που είπα εγώ, είπε ο Δημήτρης. Έπαιξε πάρα πολύ μεγάλο ποσοστό. Ναι. Οι δηλώσεις, η αντιμετώπιση. Ναι, αυτό λέω. Και ό,τι έκανε προεκλογικά ο κύριος Ταχυράος μέσα στην πόλη. Αυτό σας λέω. Ήταν λαφασμένη. Δηλαδή, επικοινωνιακά, Δημήτρη, να ολοκληρώσω λίγο. Την Πατουλίδου να έβαζε από τον πρώτο γύρο, ναι, θα είχε βγει με 70% η Πατουλίδου. Επικοινωνιακά ο Ταχυράος αυτοκτόνησε, φίλε. Αυτό λέμε. Από την πρώτη γύρω και όχι από τις δηλώσεις του. Από τότε που του αναθέσανε το χρήσμα. Ήταν αποτυχία, μπράβο, τι το συζητάμε. Μπράβο. Λοιπόν, καλό βράδυ. Γεια σου, Δημήτρη. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά. Άρα, όταν βγαίνει ο υποψήφιος δήμαρχος και κάνει δηλώσεις γιατί ανέβηκε η σημαία του ΠΑΟΚ στο Δημαρχείο. Όχι, είπε ότι ήταν λάθος. Είναι μια πολιτική αυτό. Συγγνώμη λίγο. Συγγνώμη λίγο. Ναι. Βγήκε και πήρε θέση. Και εγώ θα πω. Ναι. Βγήκε και πήρε θέση. Ναι. Για μένα είναι επικοινωνιακό λάθος αυτό. Καλά, είναι φίλε. Μικροπολιτική είναι αυτό. Κατά του αυτό. Ωραία. Είναι μικροπολιτική. Καλύτερα να ασχοληθεί. Το, όχι, δεν το να ασχοληθεί με προβλήματα που έχει η πόλη. Παρά να ασχοληθεί με τις σημαίες. Βγαίνεις και λες, θα κόψω το δωρεάν από τους ανέργους από τον ΟΑΣ. Εγώ δεν άκουσα αυτό να το λέει. Νομίζω ότι δεν το έχει πει. Δηλαδή ψέματα γράψανε. Γράφουν και ψέματα, ρε. Βγες και πες, έχω αυτό το πρόγραμμα. Λογικό είναι τόσο να γράφουν και ψέματα κάποιοι οι οποίοι δεν θέλουν κάποιον. Για τα άτομα με κινητικά προβλήματα θα δώσω λύσει στο κοινωνιακό. Θα κάνω αυτό με το μετρό. Θα καθαρίσω την πόλη, θα καθαρίσω το θερμαϊκό, θα βάλω, ξέρω εγώ, νερά. Ωραία. Τάσο, όσο δεν ξέρω αν τελείωσες. Και τα λοιπά. Το μεγάλο πρόβλημα της πόλης ποιο είναι? Το κυκλοφοριακό, και τα σκουπίδια. Ωραία. Ωραία. Εσύ λες για το ένα. Γιατί είπες, γιατί λογικά βλέπεις τη μία πλευρά. Εσύ λες ότι είπε να μην ανεβούν καμιά ομάδα, είπε. Δεν είπε του ΠΑΟΚ, είπε καμιά ομάδα. Ναι, αυτό είναι μικροπολιτική. Ωραία. Γιατί είπε ότι και στο Λευκό Πύργο δεν έχει σημαίνει τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Καλά, αυτό είναι άλλο παράδειγμα. Εντάξει, αυτό μπορεί να συμφωνώ μαζί σου. Αλλά δεν είπε να μην ανέβει του ΠΑΟΚ και αν πάρει ο Άρης να ανέβει του Άρη. Είπε όλο. Τι να πούμε για τον άλλον που πήγανε γυμνασιόπαιδα από τη Χαριλάου πριν 7 χρόνια, δεν έχει σχέση. Πήγαν στον κύριο Ζέρβα, του φιλοξένησε εκεί πέρα, του έκανε τουρ στο Δημαρχείο. Και τον πήγαν στην ομάδα το τέτοιο και τους λέει: εγώ είμαι ΠΑΟΚ. Λέει: θέλω να πάρει πρωτάθλημα ΠΑΟΚ και να πέσει ο Άρης. Για πες μας εσύ τώρα, τι δήλωση είναι αυτή? Είναι πολύ ειλικρινέστατη δήλωση. Συγχαρητήρια, ρε φίλε. Συγχαρητήρια. Ναι, δεν λαϊκίσε. Υπάρχει διαφορά. Δεν είναι λαϊκιστής. Το είπε στα ίσια. Υπάρχει διαφορά στο timing που το λέει ο καθένας. Άλλο είναι να είναι προεκλογική περίοδος και να ασχολείσαι με μικροπολιτική που είναι αν ανέβηκε η σημαία ή κατέβηκε οτιδήποτε άλλο, αν έχει η Ευρωπαϊκή Ένωση ΠΑΟΚ, Άρη, Ηράκλη. Και άλλο είναι όταν υπάρχει μια περίοδος η οποία δεν είναι προεκλογική, δεν έχουμε εκλογές, να πάει και να πει ότι ξέρεις κάτι, εγώ υποστηρίζω τον ΠΑΟΚ ή ότι είμαι ΠΑΟΚτσής ή ότι είμαι Αριανός. Τον ΠΑΟΚ, άκουσε με, να τον υποστηρίξω και όσο θέλει. Άμα θέλει να κάνει, να βγάλει όπως έκανε ο Μπουτάρης που έβαλε τις σημαίες. Αυτό θέλει, που είπες είναι, δεν γράφτηκε και πουθενά, που είπες εσύ είναι Ράδιο Αρβίλα είναι. Αυτό είναι Ράδιο Αρβίλα. Ποιος το υπούν τα παιδιά, ποιοι είναι αυτοί, ποιοι ίδιοι. Θες να στο βάλω, το ίδιο το είπα. Ποιος δε φίλε. Ο Ζέρβας βγήκε στο ραδιόφωνο με τον Σκόρδα. Ναι, και
Παραδέχτηκε ότι το είπε, δεν είναι θέμα. Είπε, κάναμε λέει. Με το Σκόρδα. Βέβαια. Πότε. Πριν 7 χρόνια έγινε αυτό. Όπω και να φίλε, δεν ήταν υποψήφιο δήμαρχο. Αντιδήμαρχο ήταν. Δεν ήταν υποψήφιο δήμαρχο. Εκεί τι δεν μετράει δηλαδή. Όπω σου λέει το timing. Τι σχέση έχει αυτό, ρε. Έχει ρε, πολύ σημαντικό. Ο άλλο για το timing έχασε εκλογέ αυτό σου λέει. Ρε παιδιά, εγώ λέω το. Δεν αντιώθηκε στον ΠΑΟΚ. Γι' αυτό έχασε εκλογέ ο Ταχιάο. Δεν με ενδιαφέρει το Ταχιάο. Είπε, έκανε μία δήλωση ο Ταχιάο. Και σου λέω. Έκανε κι ο άλλος χειρότερη για μένα. Απλώς πήρε μεγαλύτερη έκταση του Ταχιάου γιατί ήταν σε προεκλογική περίοδο. Ρε και παιδιά. Ο Τζέρβα δεν ήταν. Και αυτό έτσι θέλω να είναι. Και έτσι να είναι. Εγώ κρίνω τις δηλώσεις. Δεν κρίνω αν είναι προεκλογική περίοδος ή όχι. Τον επισκέφτηκαν παιδάκια. Mm. Δεν ήταν στην παρέα, με την παρέα του στην καφετέρια ο κύριος Τζέρβας. Στο Δημαρχείο ήταν και τον επισκέφτηκαν γυμνάσιο της Χαριλάου. Ναι. Δεν έλεγε με τους φίλους σου, έπινε το φρέτο καπουτσίνο και έλεγε χαχάχα να πέσει ο Άρης και καλά να κάνει ασπέση άμα μιλάει με τους φίλους. Τον επισκέφτηκαν στο Δημαρχείο. Δεν ήθελες να πει ψέματα. Εντάξει, τι να πω. Αληθινός ήταν ο άνθρωπος, δεν φίλε. Άλλος αληθινός ήταν. Αριανός είναι και δεν κουστάρει να ανέβει του ΠΑΟΚ. Αρχίζει σε πειράζει. Σήμερα λίγο. Πώς δεν είναι, στο ένα είναι γιουβέτσι και στο άλλο είναι στουπέτσι. Όχι, ρε φίλε. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Ή και στα δύο είναι γιουβέτσι ή και στα δύο είναι στουπέτσι. Χαλάρωσε παιδί μου εσύ. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Δεν μπορώ. Τρελαίνομαι όταν ακούω τέτοια. Μονά ζυγά δικά μας δεν μπορεί να είναι. Ή μονά ή ζυγά. Έχω τι ψυχραιμία. Ναι, όταν ακούω τέτοια τρελά, ναι. Να μην τρελαίνεσαι. Όταν ακούω τρελά, τρελαίνομαι. Δεν είμαι ρομπότ. Να δέχεσαι το τελικό σκορ. Μα ποιο τελικό σκορ, ε. Το τελικό σκορ. Μα δεν απαντά αυτό που σου λέω. Στον ένα μου λες ειλικρίνεια, στο άλλο δεν είναι ειλικρίνεια. Στο άλλο είναι οπαδός και βλάκας. Ο άνθρωπος του 67%. Ο άνθρωπος. Όχι, εγώ να ακούσω. Εγώ δεν τέλειωσα. Μόνο ο άνθρωπος μόνο με αυτό δείχνει ότι δεν είναι έξυπνος. Μακάρι η θητεία του να μας αποδείξει το αντίθετο και να κάνει έργα στην πόλη. Θα το ψηφίσω κι εγώ. Άμα κάνει. Έτσι όπως γκαρίζει, δεν σε ακούει κανείς. Ακούνε μόνο τον ήρεμο, τον άνθρωπο που έχει. Ήσυχη τοποθέτηση, σιγά, τεκμηριωμένη. Σιγά. Γιατί άποψη... με τι να τεκμηριώτη. Αυτό που μιλάει όμορφα σιγά. Αμάν, αυτά που του λέγαμε παραπέντε μα τα λέει και πέντε. Αυτό που καρίζει σαν το γάιδαρο. Αυτά που μα τα λέει. Που δέκα έχει είναι. Στη Σαντορίνη δέκα, και τον υπερφορτώνουν, δεν θα τον ακούσει. Μίλα ανθρώπινα. Άκουσε τι είπε ο Δημήτρης. Στην ουσία τι είπε ο Δημήτρης που ήταν και Ηρακλειδέας. Είδε τι είπε. Ψήφισε αντιταχιάω. Δηλαδή αν υπήρχε ένα άλλο. Ψήφισα. Την άλλαξε φίλο. Όχι, ρε. Ψήφισα αντιταχιάω. Α, την ταχιάω ακούω. Όχι, ρε. Και βρεζό. Δεν τρέπεσαι. Βρεζό, φορά ακουστικά βρεζό. Όχι, για τη σύγχυσή σου μπορεί να κάνει λάθος. Όχι, δεν κάνω τέτοια λάθη. Λοιπόν, πάμε στου τέτοιου. Άντε, πάμε για να πάμε και στον άλλον. Γενέθλια έχει. Αλλάξαν. Γενέθλια έχει ο άλλο. Ποιο. Αυτό ένα μηδέν. Πάτω. Ο Πουγάτσα. Ποιο. Δηλαδή. Το επίπεδό μου είναι πραγματικά. Έχω κι εγώ πού σου ρε Ζάχο. Αυτή τη στιγμή πραγματικά τραντάχτηκε η άποψη που είχα για το ήθος σου μέσα μου. Πού πω ρε, κάτσε λίγο γιατί μία τρίχα σου τη βλέπω εδώ έχει επαναστατήσει μία τρίχα σου. Ξέρεις όπου είναι τρίχα, ένα-ένα. Όντως μερικά είναι για βιντεάκι, έχει δίκιο ο Στέλιος. Λοιπόν, από την πρώτη μέρα που μου είπε για το δίδυμο αυτό είπα, να ξέρεις. Από την πρώτη μέρα, μόλις μου είπε ότι θα είναι το δίδυμο ως αυτό, αυτό είπα. Φέρε μια καβάλα εδώ πέρα και τράβα. Θα έχεις πολύ υλικό, στο υπόσχομαι. Το είπε. Αλήθεια είναι. Πορκίτο ψητοπολείο. Αυθεντικές και παραδοσιακές γεύσεις με ντόπια κρατικά και χειροποίητες νοσημείες να σας τρέχουν τα σαν τη φλάκα. Πού έχουν μπλέξει με αυτό το σπίρτο με πόδια. Λοιπόν, ο καλύτερος γύρος της πόλης χοιρινός είναι κοτόπουλο. Σουβλάκια, κοτόπουλο, μην κοιτάς. Κοτόπουλο, πασέτε, σουτζουκάκι, χειροποίητα, μπέργκες, κλαμπ μενού με πολλές επιλογές για ενός 4 άτομα, αλλά και ολόφρυσκες και σαλάτες και συνοδευτικά. Καραολί και Δημητρίου 52, πρώην διοικητήριο και delivery στο 2310-520-555. Κατεβάστε την εφαρμογή μας από το App Store για συσκευές iPhone ή από το Google Play για συσκευές Android και παίρνετε έκπτωση 10%. Κάτσε μου φύγει το τέτοιο. Γρηγορία. Για να κάνω γρήγορα. Το clubs. Άκουσε πως το είπε. Clubs. Τι λέει. Ρε. Το πικαντήλι μίλησε ρε παιδιά. Από τα στρατηγά και ο Βλάχος. Ρε τι ακούω. Clubs. Ό,τι θέλει λέει ο άνθρωπος. Μπράβο ρε ευτυχώς. Πολύ κλάμα. Μπράβο, 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 Γρηγορία. Πολύ κλάμα, ρε φίλε. Κλάψ, είπε, το δούλευε αυτό. Το δούλευε μια εβδομάδα να το πει. Το δούλευε αυτό. Τι να πω. Οπότε ούτε στο Κοτόπουλο δεν με κοίταξε. Αυτό έχει δίκιο. Μάζδα Μανατίδης. Να ευχαριστήσουμε τη Μάζδα Μανατίδης και το εξειδικευμένο συνεργείο και το συνεργείο τη Μάζδα. Φυσικά με πάνω από 20 χρόνια εμπειρία και εξειδίκευση στα αυτοκίνητα Μάζδα.
Με σέρβις, ηλεκτρονικό έλεγχο, φανοποιείο, βαφείο, ανταλλακτικά, ελαστικά, αξεσουάρ και μετρητή συμπίεσης RX. Και εγώ έχω πίεση τώρα μετά από αυτήν την εκπομπή. Αν έχεις Mazda αυτοκίνητο, ο άνθρωπος είναι ο Γιάννης Αμανατίδης και το συνεργείο του. Ένα όνομα εγγύησης στο σέρβις με τις πιο ανταγωνιστικές τιμές και προτεραιότητα τη δική σας ασφάλεια. Mazda Αμανατίδης, το Mazda έχει το μάστορά του. Διεύθυνση Παπάφη 205 και τηλέφωνο 2310 924 931. Τέλειωσες. Τέλειωσα. Δεν φάνηκε. Λοιπόν, άλλο ένα βράδυ εδώ κοντά μας στο κομμωτήριο Ανανέωση, Γρηγορία μου. Έτσι, εκεί που κουρεύεσαι μόνο με 5 ευρουλάκια, τη μαλούρα αυτή, να θα την κόψει η φίλη μου η Ποπάρα με τα χρυσά της αχεράκια, μόνο με ένα ταλαράκι. Καλά άκουσες, ανδρικό γυναικείο και παιδικό κούρεμα μόνο με 5 ευρουλάκια. Και αν θες να καθαρίσεις τις άκρες σου, χωρίς να χάσεις καθόλου από το μήκος των μαλλιών σου, κανένα πρόβλεμ. Στο χώρο μας υπάρχει το εξειδικευμένο μηχάνημα με λέιζερ που αφαιρεί ανώδυνα όλη την ψαλίδα, χωρίς να χάσεις ούτε πόντο από τα μακριά μαλλιά σου. Να φανταστώ ότι σε ενδιαφέρουν οι πόντοι. Μπράβο. Σας περιμένουμε λοιπόν να εντυπωσιάσετε σε όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις με υπηρεσίες όπως πιστολάκι, χτένισμα, αντάβγες, βαφές και ό,τι άλλο χρειάζεστε. Κομμωτήριο Ανανέωση, Ανδρέα Παπαδρέου 25 στη Νεάπολη, στο γεφυράκι των Μετέωρων. Τηλέφωνο 2310-616-999. Του σηκώνει Ποπάρα με τα χρυσάκια της στα χεράκια να σας κάνει κουκλάκια. Ανανεωθείτε λοιπόν οικονομικά στο κομμωτήριο Ανανέωση. Άλλο ένα βράδυ ήταν εδώ το πρατήριο υγρών καυσίμων και διανομής πετρελαίου θέρμανσης του Χλυκίδη Ισαάκ. Ένα πρατήριο με σωστή ποιότητα ελέγχου που σας δίνει ενισχυμένο καύσιμο στην τιμή του απλού καθημερινά. Σας φέρνει πάντα στην ώρα του το πετρέλαιο της παραγγελίας σας. Σας αλλάζει τα λάδια με μεγάλη ποικιλία απολυπαντικά και τεράστια γκάμα από αξεσουάρ αυτοκινήτων. Όλα θα τα βρεις στο πρατήριο υγρών καυσίμων του Χλυκίδη Ισαάκ. Ανδρέα Παπανδρέου 225 στη Νεάπολη, στο γεφυράκι των Μετεώρων και αυτό. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310-611-256. Η δική σας εξυπηρέτηση, η δική μας ευχαρίστηση. Λοιπόν, μην ξεχνάτε. Εσύ. Κάμερα. Θα μας σώσει. Μην ξεχνάτε. Όχι, τώρα θα ήταν κακό. Τώρα ναι. Θα ήταν κακό. Εγώ τα λέω. Δεν με πιστεύετε. θα μας πιστέψουν μέχρι και τα. Πώς έλεγε ο Λεβέντης. Μέχρι και τα ζώα. θα με πιστέψετε. Λοιπόν. Από τι πιστεύανε τα ζώα. Μην ξεχνάτε. Από εδώ και πέρα για όλο το καλοκαίρι. 8 έως 10 η εκπομπή Ράδιο Μαρμίτα, έτσι. Δευτέρα ως Παρασκευή, 8 ως 10. Όσο αντέξουμε, δεν βλέπω να αντέχουν και πάρα πολύ. Να πω και την αλήθεια. Αυτά. Αύριο ξανά στις 8. Να ευχαριστήσουμε όλο τον κόσμο που συμμετείχε και την ακρόαση και τον Βασίλη Καβαδία στην ηχοληψία και τον Στέλιο φυσικά. Εγώ να σα ευχαριστώ για το γέλιο που μου προσφέρατε. Γέλιο έχει ο διπλανός. Εγώ τι γέλιο να έχω. Ευχαριστώ, Στέλιο. Ό,τι καλύτερο να είστε. Και τώρα και συνέχεια δεν σα πούμε που θα πάμε. Ναι. Ποιοι είναι μετά, κύριε. Μετά είναι η εκπομπή Μπαλαντέρ. Δεν είναι η Μπαλαντέρ. Τι είναι Μπαλαντέρ. Τι άλλαξε το πρόγραμμα. Άλλαξε. Είσαι. Τώρα ξέρω. Έγραψε. Λοιπόν, δεν είναι. Καλά, πλάκα, κάνεις στο μπες στο chat. Δεν είναι. Φώναξε τους να ρώτησε. Ο Μοσχοβίτης είναι, ρε φίλε. Ναι. Ο Μοσχοβίτης είναι, ρε φίλε. Για ρε φίλε, μην τρελαθώ τώρα. Αφού το είδα στο Βαθύλακο, το έγραψε στο chat. Καλά, ρε, πώς τα λες. Περίμενε λίγο, βάλε λίγο μουσική. Βάλε. Ναι, ρε, εντάξει. Περίμενε. Πού είναι αυτό, να το. Για πες το. Λοιπόν. Θυμίζω ότι από σήμερα είναι η Μαρμίτα 8 με 10 και μετά Μοσχοβίτης ΠΑΠ. Α, Παπαδόπουλος. Παπαδόπουλος. Σωστά. Νόμιζα, εντάξει, άλλη. Τι βοδίσιο βόδισε. Εγώ είμαι βόδι, βρε. Πάτσες και like, ρε πλάκα. Βρε like, πάτσα. Το ΠΑΠ νόμιζα είναι άλλος. Παπαδόπουλος δεν το σκέφτηκα πολύ. Αυτός, 2-1. Κέρδισα. Στις καθυστερείς, όχι, σοφάρισε. Άσο ημίχρονο διπλό τελικό. Όπως τα χιλιάω με σέρβα. Ουστ. Γεια, αουφίντερζε. Ουστ.